Επέστρεψα έστω και με μία μέρα καθυστέρηση για τη νέα season του Forza Horizon. Λόγω κάποιων δουλειών δεν πρόλαβα να είμαι έτοιμος χθες. Οπότε συνεχίζω σήμερα τα challenge της καινούργιας σεζόν. Όπως βλέπετε, η νέα σεζόν μας φέρνει και νέες περιπέτειες, νέα αμάξια. BMW 850 CSI και Porsche 912 C2 GW. Το δεύτερο νομίζω το έχουν ξαναδώσει, το πρώτο όχι. Θα πάμε λίγο να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή στο τι έχουμε να δούμε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το οποίο έχουμε να δούμε είναι την BMW M3 2021 και την MBAMG GT. Είπαμε το ένα, νομίζω ότι έχει, δεν έχει δοθεί, το λόγο σίγουρα έχει δοθεί. Για το Summer, Autumn, πάλι με BMW, iX22, το άλλο το αμάξι το ημόριο το έχουμε, το έχουν δώσει εννοώ. Πάλι BMW M2 του 23 και BMW Y92 M3 GTS. Πάλι το πρώτο αμάξι είναι αυτό το οποίο δεν υπάρχει, τουλάχιστον λέω για τις εικόνες, δεν ξέρω αν θα δώσω κάτι έξτρα και μέσα. BMW i4 του 22, πολύ καλό και αυτό αμάξι, και η Porsche 550. Γενικά κινούμαστε σε γερμανικό επίπεδο. Αυτό σε πρώτη διαβάθμιση και σε πρώτο σε πρώτη εικόνα είναι αυτό που βλέπουμε. Εδώ είναι όλα τα season που έχω παίξει. Στα Italians, για να δω κάτι. Μου είχε λείψει ένα για να το κάνουμε, το οποίο δεν έχει λήξει. Ή λήξανε όλα. Smash 5 plant spots in Guanajuato. Κάτσε να κάνουμε 5 plants στο Guanajuato. Μην ξεκινήσουμε να ασχοληθούμε με τα άλλα, γιατί είμαι προετοίμαστος, δεν έχω κάνει κάτι. Περιμένω τον ξαδερφό μου αν θα μπει πιο μετά. Ας πάμε πρώτα χαλαρουίτα στο Γκουαρανάτο, μέσα στην πόλη του Μεξικού ουσιαστικά, για να κάνουμε τα plants. Τώρα τι plants ακριβώς θέλει, πρέπει να plants. Εντάξει, έγινε. Και πάμε τώρα στη νέα σεζόν. Λοιπόν, Summer. Ας πάμε στο Forzathon Weekly Challenge, το οποίο είναι το πρώτο. Έχουμε να πάρουμε τη Lotus στην Elise του 99. Και έχουμε να κάνουμε 3 start at speed ups. Beating rival Ghost. Ωραία, λοιπόν, πάμε να δούμε πρώτα, να την κάνουμε όσο μπορούμε καλύτερη, την 99 Lotus Elise. JK Lotus Elise το 99. Προφανώς το αμάξι δεν το έχω. Ίσο δεν το έχω φτιαγμένο. Το συγκεκριμένο αμάξι δεν το έχω αγγίξει, δεν το έχω φτιάξει. Παίρνω το πρώτο step. Προσπαθήσω να το φτιάξω όσο γίνεται, όσο μπορώ, όσο και όσο είναι δυνατόν καλύτερα. Για το handling να έχει αεροτομή.
Έχει handling. Για να δούμε εδώ πέρα στις ρυθμίσεις αν θα δώσει κάτι παραπάνω. Θα το κάνω λίγο παραπάνω για να μπορέσω να κερδίσω τα ωφέλη που έχει. Ωραία, το κάνω install. Θα είναι γρήγορο. Speedtraps, εντάξει, μπορώ να πιάσω σε μερικά το speedtrap. Υπάρχουν, ε. Σίγουρα να είναι ανταγωνιστικό σαν αμάξι. Δεν το βάφω τώρα γιατί να ξεμπερδεύω. Λοιπόν, πάμε στο festival. Δεύτερο είναι 3 stars στα speed traps. Πάμε λοιπόν στα speed traps που έχει. Το πιο γνωστό είναι τα 257,5 εδώ. Το λέω γιατί είναι σχετικά εύκολο σημείο για να δοκιμάζετε. Δεν ξέρω αν θα το πιάσω, αλλά έχει και ειδικά τα μάτια μου καλά. Είναι κοντό το μέρος, οπότε η επιτάχυνση παίζει παραπάνω ρόλο. Ωραία, το έκανα. Το τρίτο είναι να κάνω arrival ghost. Λοιπόν, θα πάω στο garage να το κάνω εσένα, γιατί αυτό αυτή τη στιγμή το rival δεν βοηθάει και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Κάνω κάτι που να είναι 901. Ωραία. Και θα το αφαιρέσω κάποιο feature ή θα βρω εδώ κάτι. Αυτό δεν έχει. Θα βγάλω αυτό το αναγκαστικά. Να το κάνω φύσα εσένα το αμάξι.
πάω το stock κομμάτι. Λοιπόν, θα πέρα παίξω ένα rival εγώ, κάτι το οποίο θα πρέπει να νικήσω, με το αμάξι να είναι αυτή τη στιγμή εσένα. Για να δούμε και την οδηγία. Λέει beating any ghost rival. Οπότε θα πάω στην κατηγορία του rivals. Ας πούμε και στα monthly για να δω τι έχει. Αυτά είναι τα rivals τα οποία έχουν βγει τώρα. Road θα βάλω. Σε μια πίστα που ιδανικά θα είναι αρκετά καλά για αυτό το αμάξι. Καλά να βάλετε γενικά ψηλό. Θα δείξει. Θα δοκιμάσω αυτή που είναι ένας γύρος. Μήπως και μου βγει. Γιατί την μπερδέψω γρήγορα. Μήπως πέσω σε κανένα νουμπά ο οποίος έχει κάνει κακό χρόνο. Οπότε νικάω. Δεν θέλω να κάνω μπέν καλό χρόνο, έτσι κι αλλιώς μπήκα για διαδικαστικούς σκοπούς. Το έκανα και τελευταίο είναι 159 χιλιόμετρα για 25 δευτερόλεπτα στο αεροδρόμιο. Να το κιόλα έτσι εδώ. Οπότε κάνω και αυτό. Τα χιλιόμετρα είναι για 25 δευτερόλεπτα, οπότε τα κρατάω εκεί. Και ολοκληρώθηκε. Εδώ είναι τα γενικά, για να δούμε εδώ τι δίνει. Δίνει την Mercedes AMG One που είναι πολύ καλή. Θα δω αυτά που δεν έχω πάει να πάρω. Έχω λεφτά άπια. Και το Spake Jumper που δεν έχω πάει, αυτά τα αγοράσω. Από μάξια τα έχω. Κάτω τα μάξια που δίνει. Complete any Horizon Arcade. Ξεκίνησε μόλις τώρα, οπότε θα δω τι έχει γύρω γύρω και pay ταύτα από πράγματα για να κάνω. Speed up αυτοπίστα. Ωραία, Nissan θέλει. Nissan 240SX. Λακίες. Έλα ρε. Τι λέει. Έλα. Είδα τις μαλακές σου βάλανα, κοίτα. Μπες, έχω ανοίξει το μικρόφωνο. Μας έχουν τα κερατιά δικά τους βάλει. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε. Είσαι μέσα, μπήκες, Ναι, τώρα κάνω τζιν. Ναι.
Λοιπόν, έχουμε το πρώτο event up, Monday Rally, Rally Monsters, A κατηγορία. Για να δούμε τι είδος είναι. Καλά, λέει ότι είναι τέτοιο, λέει ότι είναι off-road, τώρα θα δείξει τι θα είναι. Είναι, ξέρεις, το Χριστόν. Έτοιμος, πάμε. Είναι, ναι, το Χριστόν αυτά. Αλφα κατηγορία, τώρα τι έχουμε τώρα εκεί. Δεν θα σκάσουμε κιόλας. Έχω αρκετά αλφα. Ας πάω το φορντάκι που έπαιρνα πάντα και ήταν σχετικά καλό. Εγώ πολλά αμάξια. Ας πάω αυτό. Άρα, τα ίδια πέμπω. Να δούμε τι πίστα θα έχουν φτιάξει. Α, αυτό είναι ψηλό φρόντ. Εντάξει, ψηλό έχω φρόντ νομίζω τα μάξια αυτό, δεν είμαι σίγουρος. Κάπως πατάει τέλος πάντων. Είχαμε καιρό να παίξουμε κάποιον που να είναι λίγο φρόντ. Ναι. Πώς έχω μια πίπα που είχαν βάλει που δεν θέλω να τη θεωρήσω καν φρόντ. Καλή φάση αυτό εδώ πάνω, να δούμε τώρα πως θα προσγειωθούμε. Α, κάξι, ανθρώπινο jump. Λίγο WRC μου θύμισε, λίγο στη λέξη. Ναι. Δεν είναι κακή πίστα αυτή, εντάξει. Τουλάχιστον φαίνεται ότι την έχουν οδηγήσει λίγο. Μέχρι στιγμής. Έλα ρε μαλάκα, 5 ώρες πίστα, άντα. Ναι, είναι μεγάλη έφυγε, 2 λεπτά. Τι έγινε, δεν παθες. Το κάνω κλιπ. Τι. Πέρασα, εντάξει, τρομερή πίστα. Δεν μ' αφήνει εγώ να παίξω, Βασίλη. Πέρα, περνά από το τέρμα και μου είχα σαν τη σημείο ελέγχου και με γυρνάει πίσω. Ω μαλάκα, τι μου θύμισες τώρα, ρε. Όπου αυτή η παγκιά. Όταν έφτιαχνα πίστες για το πρωτάθλημα, μου είχαν πει κάποια παιδιά ότι οι πίστες, έλα, που, είναι... ότι οι πίστες που είναι σερκουί, που έχουν δύο γύρους. Εγώ δεν παίξω τώρα. Δεν μπορώ να παίξω. Ότι έχουν αυτό το πρόβλημα. Και μου είχαν πει να την. Καλά, μου κάνει τίποτα τώρα που το έχουν βάλει τσάδε αυτό. Ωχ, θε μου, τραβάμε. Εγώ το είχα φτιάξει, μου το είχαν πει. Ξέρεις τι γίνεται. Τώρα μ' άφησε. Τώρα μ' άφησε. Ξέρεις πως το έφτιαχνε αυτό, Γιάννη. Να γελάσεις. Ξέρεις πως έφτιαχνε. Έπαινα να βγάλεις όλα τα checkpoint από την πίστα.
και να ξαναβάλεις. Βέβαια, εμένα από το δοκίμαζα δεν μου βγάζει πρόβλημα. Έβγαζε στους χρήσεις που το παίζανε. Δεν έφταιγα δηλαδή εγώ, κατάλαβες. Εντάξει, σε παράδειγμα. Ναι, μπαγκιά είναι αυτό, ρε. Αυτό πρέπει να γίνει update εδώ και αιώνας. Μου κάνει τώρα εντύπωση που σε challenge τέτοιο εμφανίστηκε. Νόμιζα ότι κάναν facetime. Αιώνιο bug, όχι bug αυτό. Αλλά σε τι event, μαλάκα, γίνεις τι event, πραγματικά. Αν πεις έχεις τα λες και τα παίζουμε. Καλά τώρα με το Forza 7 σιγά με το Forza Motorsport σιγά με να ασχοληθούν. Ναι, ισχύει αυτό. Στον αυτόματο τα έχω βάλει. Για να δούμε, θα τερματίσω ή θα το πιάσει πάλι. Θα χάσουμε σημείο, λέω. Στο τερματισμό δεν νομίζω να σε πιάσει. Σε πιάνει στο ενδιάμεσο όταν αλλάζει γύρω. Τώρα θα τερματίσεις. Σου είπα, εγώ άλλαξα εδώ τα checkpoints σε μια πίστα που είχα φτιάξει που ήταν τέλεια. Αναγκάστηκα να πάω να ξαναβάλω checkpoints. Λοιπόν, έγινε αυτό. Festival playlist, το δεύτερο. Extreme Track Toys S2. Καλά, δεν θα αντέξουμε καθόλου με S2 μέσα σε αυτές τις μαλακίες που βάζουνε. Ετοιμάσου ότι μπορεί να είναι και χώμα πάλι με Extreme Track Toys. Καλά, όχι ότι φταίμε, αλλά λέω. Νομίζω δεν έχω και κανένα off-road. Πήγα τώρα ένα. Το έχει Παναγία. Ένα που έχω σχεδιάσει εγώ βασικά. Αμάξι. Κοίτα εδώ, κοίτα, περνάνε μέσα από τείχους, μαλάκα. Τι είναι αυτά, ε. Τι είναι αυτά, ρε μαλάκες, ρε μαλάκες. Τι είναι αυτό, τι είμαστε. Ω, πάπα, κολλάει, κολλάει από ξεκίνηση. Κάει το. Τι είναι αυτό, ρε μαλάκα. Crash Bandicoot. Ωπα. Τι κάνακες, ρε μαλάκες. Τι είναι αυτά, ρε. Τι Hot Wheels είναι αυτό. Αρχικά δεν πήγα καν χαμπάι το τι παίζεται. Α, δεν έχεις γραμμές από την πίστα, έχεις τελειώσει. Όχι, αλήθεια είναι αυτή. Γιατί δεν ξέρεις που κάνεις άλμα. Τόσο εύκολα. Ρε, κολλάει η κάμερα, ρε μάνα. Κολλάει το παιχνίδι. Όλες τις φωτοβουλίες φτιάξε και την κάμερα. Κολλάει η κάμερα. Όλα, όλα κολλάνε.
Άμα ήταν φτιαγμένο από προγραμματιστή και ήταν μέσα στο παιχνίδι, θα ήταν ωραίο, αλλά δεν μπορεί να παιχτεί αυτό. Και ξέρεις το, άκουνα και δάση, δεν είναι τίποτα, δύο στο φέση. Δεν είναι άλλο πιο. Μια φυσική σειρά. Δεν είναι αυτοί που τα φτιάχνουν, αυτοί οι μαλάκες είναι δεύτερη, πάνε και τα βάζουν. Εντάξει, πλάκα έχει, κοίτα το κέντρο τώρα. Εντάξει, είναι λογικό έφυγε να πέσαμε πάνω. Αφού δεν ξέρουμε κάτι πίστα είναι. Πλάκα έχει, αλλά εντάξει τώρα. Πολλά έχει, πολλά αυτό. Τουλάχιστον ήταν πολύ γρήγορο η πίστα να ολοκληρωθεί για να σκέψει αυτό. Δηλαδή μας πήρε φίλε 4 λεπτά, αυτή μας πήρε να πούμε 2. Ένα 50 εμένα. Άσε με να λέω. Το πήραμε γι' αυτό. Όπα, μπάλα μας έδωσε. Και κάψει emotion. Έλα ρε. Θα γίνουμε Neymar. Ωραία, το πήραμε γι' αυτό. Και τριτό. Classic and retro rally. Και τρίτο. Γιατί δεν είναι τίτλο με 2, θα τη βγάλουμε. Φόβο, μαλάκα. Μα πάλι φταίχει. Α, δεν έχει... Α, δεν έχει... Έχουνε τα κουόπ τα δικά μας έχουν βγάλει ένα νομίζω για να μπει αυτό, οπότε... Έχω και κάνει και το HRT το... Τα μάξι. Κράσα ρε Βασίλη. Για το κατάλαβα, δεν κατάλαβα. Εντάξει, περιμένω. Βασικά. Με έβαλε μέσα. Με έβαλε, εντάξει. Το παιχνίδι κράσα ρε. Ναι, ναι. Έγινε, έτσι περιμένω. Ωχ, Θεέ μου. IT. Γιάννη, θα με περιμένεις 2 λεπτάκια γιατί πάω στο Drift σημείο και να πάρω τότε ένα τέτοιο μέχρι να πει, εντάξει. Δεν θα αργήσω πολύ. Έχω μπει, αλλά οκ, ναι, πάμε. Μπες και εσύ το πολύ πολύ, σιγά. Μπορεί και να έδειξε κιόλας. Μη σου πω ψέματα. Όχι, ναι, έδειξε. Μαλάκα, το έκανα τέτοιο και φυγε. Με τραλάνη. Εντάξει, όχι, πάμε τώρα, γιατί το κάνει 10 λεπτά τώρα, εντάξει. Να γαμηθώ. Έκανα στα 9 δευτερόλεπτα με 7, έκανα τη τηλεμεταφορά και έφυγε, δεν με κράτησε. Έξω αυτό ήταν ψέμα. Πες με τα μπίζε. Είμαι μέσα. Και μέσα. Θέλει το γράφει ότι είναι είδος, έτσι όπως το διάβασα. Τώρα αυτός και η Παναγία, εγώ θα πάρω το Pulsar, το οποίο τουλάχιστον ξέρω ότι σε όλες τις περιπτώσεις είναι σκυλί.
Τι είναι αυτό, δηλαδή, Ακρόπολης, πρόσχε που θα περάσεις, Γιάννη. Κάτι μου αρέσει. Τέλεια, τέλεια. Ειδική έλα Ακρόπολης. Πρόσεχε πάρα πολύ. Κοίτα, κοίτα, κοίτα εδώ. Δεν μπορεί να περάσει τα μάξια. Κοίτα, ναι, κοίτα, μαλάκα, τι είναι αυτό, ε. Δεν μπορώ να τους περάσω, ε. Και δεν στέβει και τα μάξια. Α, που ναι, δεν έχει χώρο. Και δεν είναι μόνο αυτό, δεν στέβει και τα μάξια μου, ε. Πέσαν όλοι, βρήκανα. Α, είσαι πρώτος, ε, πάλι καλά. Ε, καταλαβαίνεις. Θα με περάσεις όμως, γιατί εδώ πέρα δεν βλέπεις που είναι ο δρόμος. Ενώ εσύ τώρα, εντός εισαγωγικών με κλέβεις. Γιατί έχεις τα βελάκια. Πανέξυπνος όπου φτιάξεις την πίστα. Πανέξυπνος. Βάζε βελάκια. Ας φτιάξω το δρόμο. Βάλε βελάκια αφού. Έλα τώρα, μωρέ, εντάξει. Βάλε τα φούρτα. Έλα, μωρέ, τι βελάκια αφού τώρα, εντάξει. Με τον Μπούτσο είναι έτσι καλύτερο. Τι φοβάσαι, πάρεις λίγο τα XP. Μα δίνει λιγότερα XP. Δίνει, αλλά εγώ δεν έχω ανάγκη. Για αυτό να μπορεί. Έχω 200 εκατομμύρια. Εγώ πάτησα και λίγο το γκάζι το φρένο, γιατί δεν ήμουν και πολύ σίγουρος. Οχοχοχο, Γιάννη! Έχει μαλάκα αμάξια street μέσα στο στενό. Πήγα, πέρασα μέσα και πέρασα τα αμάξια. Μετά σου λέω το πέρασα χειρουργικά από εκεί. Χειρουργικά, ε. Δεν σου κάνω πλάκα. Δεν παίρναγε τίποτα, ούτε μια βελόνα. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ, πίπο, μαλάκα. Πρόσεχε. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Και εδώ στο νέμα. Πρόσεχε και εδώ πάρα πολύ. Όπα! Το κατάλαβα. Όπα, Δημήτρη, σταμάτα. Εδώ δεν ανοίγει η πόρτα, ρε εκεί, εκεί το κατάλαβα, γιατί να ξέρεις ότι είχα κάνει και ένα περίεργο πέρασμα και εγώ συνέχισα. Δεν ξέρω, δεν γίνεται κούμπα εκεί. Και λέω σίγουρα, λέω τώρα στο μυαλό. Τα σημεία, τα οχήματα είναι τοποθετημένα σε ποια σημεία. Καλά, τα μποτάκια δεν υπάρχουν. Ρε. Δηλαδή, μέσα με τον εαυτό μας παίζουμε. Δηλαδή, δεν υπάρχουν τα μποτάκια. Δεν μπορεί να οδηγήσουν τα μποτάκια σε αυτές τις πίστες. Από έχει αποδειχτεί εδώ και πάρα πολλά live. Θα δεις και δεν θα τερματίσουν και πολλά. Γιατί άμα βρουν τώρα αυτά, άντε τώρα ξεκίνα βάλε όπως θέλει, δεν γίνεται. Super Wisp, εντάξει πάλι καλά. Ωραία και αυτό. Δύο πίστες βλέπω co-op και okay, online. Ας πάμε, για να δούμε την online τι έχει. Πρώτα για να ξέρουμε να οργανωθούμε. Seasonal events. Θέλει modern, είναι road και είναι modern supercars S1. Έχω ένα καλό. Ένα αξιόλογο. Έχω αμάξια. Νομίζω πρέπει να είσαι και εσύ, γιατί όταν παίξαμε, αν δεν κάνω λάθος, οπότε το δίνω. Είχαμε παίξει, είχες πάει ένα αμάξι. Τι πάμε, 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 ναι. Του κουτούλησε και σε έναν ώρα το... Μόλις ξεκίνησε. Σε ένα δευτερόλεπτο. Μου το χρωστούσε η πουτάνα η τύχη για το προηγούμενο event στο arcade. Πάτησα και δεν ήταν. Είναι road
θέλουμε σένα. Νομίζω είχε σένα, Ρουτ, γιατί θυμάμαι ένα Maximum Mood είναι ότι μια Ferrari ότι είχες εσύ και τα αντίστοιχα. Δε, αλλά νομίζω ότι να έχεις κάποιο ένα Max. Τώρα έχω ένα Max που είναι αρκετά καλό στο κράτημα, όχι πολύ γρήγορο. Σε στενούς δρόμους θα είναι καλό. Σκέφτομαι να πάρω αυτό, να πάρω τα Cura. Αλλά αν έχει μεγάλες ευθείες όμως, δεν θα είναι το ίδιο καλός. Θέλω Kinect, θέλω Kinect. Θα πάρω αυτή τη Ferrari και ό,τι γίνει. Τι Kinect, Βασίλη, το FIFA το 24 έχει crossplay, να ξέρεις. Καλά, ωραίο. Ναι, εγώ θα πάρω να παίζω με το Γιάννη του Κατσίβελα. Ναι, ωραίο, καλή φάση. Εννοείς όταν βγει Game Pass, αυτό δες, Όταν βγει Game Pass ή αν το βρω σε καλή τιμή είτε στο Xbox είτε στον υπολογιστή. Ναι. Στον υπολογιστή, θέλουμε τώρα να κάνει 40 ευρώ, σε κάνα 2-3 μήνες. Θέλουμε ένα FIFA να παίξουμε, μπορώ να το πάρω και εγώ στον υπολογιστή. Για τσέκα, άμα μάθεις και εμένα καλή τιμή, παίζουν και εμένα. Ναι ρε, είναι crossplay ρε, θα το πάρω, σίγουρα. Να πάρουμε ένα FIFA, γιατί τώρα δεν γίνεται να έχει το ο Γιάννης τώρα για να παίζουμε το 19 με ζωή, φίλε, εντάξει. Αν ναι, το βρούμε σε καλή τιμή, όχι. Δες και είναι καλύτερα τα καινούργια. Όχι, δεν είναι αυτό, απλά εντάξει, ένα FIFA να το έχουμε γραμμένο, εντάξει. Το 19, φίλε, πρέπει να είναι το FIFA που έχω παίξει πιο πολύ από όλα και έχει και κλείνει 6 Νοεμβρίου. Μου έβγαλε χθες μήνυμα. 6 Νοεμβρίου κλείνει. Εδώ είπαμε να κλείνει την επόμενη εβδομάδα από την κυκλοφορία τώρα, τι μου λες. Ναι, ρε, αλλά δεν έχει τόσο. Δεν έχει τόσο κόσμο. Δεν έχει, ναι, ρε, αλλά θέλω να σου πω τραγικό, φίλε. Εντάξει. Μπαίνει Game Pass και κλείνει. Εντάξει. Δεν γίνεται αυτό. Είπαμε, εντάξει. Οπα, έχει βροχή μαλάκα και το αμάξι είναι λίγο στην. Το αισθάνεσαι και εσύ μόνο εγώ ότι πιάνει καλά. Ότι γλιστράει λίγο. Ναι. Αφού μας έβαλε με απόξιμο με εσένα ρε, μέσα στην δεν μου κάνει πολύ δρολίστη στα αμάξια. Φυσικά η δρολίστη κάνει μόνο για μας, το κομπιούτερ μια χαρά. Προσπαθώ τον γκάζι λίγο, τον πατάω λίγο πιο μαλακά τώρα. Μένα αυτά και τα Maximo, εντάξει, έπρεπε να πάω τα Cura. Εδώ είναι πολύ σαν να συγκρίνεις, αλλά πού να το διαβάσω τώρα τι είσαι εντάξει, άμα είναι θα πάω τα Cura. Σπαιδεύουμε το PC ρε μαλάκα, σπαιδεύουμε το PC. Γαμημένο μαλάκα, το έχει λες και ένα στιγμό στο δρόμο ρε μαλάκα. Ναι, αυτό λέω. Πέρασα. Ακολουθώ εσένα. Ακολουθώ δε το αριθμητικό γιατί τα αμάξια είναι μπροστά δικά μου. Φάνηκε στην ευθεία με το αμάξι που τώρα μπορώ να το φτάσω. Φάνηκε ότι το την άσφα το διαβάζουν αλλιώς. Φάνηκε. Τελικά Γιάννη ξεκίνησε το σεμινάριο. Ξεκίνησε, αγράφει το σεμινάριο. Ωραίος. 170 τελικά. Α, εντάξει, μια ώρα. Και μου έστειλαν όλα τα κωδικούς και τι να κατεβάσω, θα σε ρωτήσω κάτι που θέλω μόνο με λεπτομέρεια. Για το Coursera να δεις ρε, μετά αφού κάνεις. Ναι, όχι θα δω, δεν το αποκλείω, απλά δεν μπορώ να τα κάνω. Είναι το Πανεπιστημίου του Μίσικαν γι' αυτό, όχι να μην. Για ποιο συγκεκριμένο, για ποιο λες, για το. Για αυτό που σου στείλα από το Coursera από το Πανεπιστημίου του Μίσικαν. Α, ναι, αυτό πότε, κάτι πότε γίνεται. Όπως θες ρε, Coursera είναι. Α, ωραία, ναι, όχι θα το δω, πας καλά, εννοείται. Πόσο ήταν σε χρόνο αυτό να γίνει, πόσα. Δε, εμείς άρεσε και αυτό, λέει 3 με 6 μήνες, αλλά δεν είναι. Δεν είναι τόσο. Πολύ λιγότερο από το είσαι. Πολύ λιγότερο. Αυτά που ήταν 3 με 6 μήνες, από τα έκανα ξέρω πως και τους 20 μέρες. Αλλά δεν έχει, το ξέρω, δεν είναι μάθημα, είναι βιντεάκια.
Όποτε θες βλέπει. Μπορεί να βλέπει. Και δίνεις εξετάσεις μετά σε αυτό. Ναι, αλλά δεν κόβεσαι. Δεν κόβεσαι γιατί μπορείς να έχεις ανοιχτές τις ερωτήσεις. Δηλαδή μπορείς να τις ξέρεις να ψάχνεις και να βρεις την απάντηση. Καταλαβαίνεις. Ναι, κατάλαβα. Οπότε σημειώνεις ότι βλέπεις και να έχεις μηματάριο γενικά και είσαι προετοιμασμένος άμα κάτι κολλήσεις. Κατάλαβα. Έγινε, εντάξει, καλά θα με τη σειρά όλα. Step by step. Θα τα μιλήσουμε και μετά. Λοιπόν. Πιστεύω να μην βρέχει στο δεύτερο αγώνα, λίγο να. Να πάει τα πάνω. Τώρα μην μου δίνει αμάξι, αγάμο. Το step. Μαλάκα, πρέπει να το φτιάξουνε. Όταν είσαι μέσα και σου δίνει αμάξι Willspin, να μπορεί να το πουλάει, να έχει την επιλογή να το πουλήσει. Όχι να στο βάζει, όταν βγει από τον αγώνα να στο εμφανίζει τότε το Willspin. Πρέπει να το φτιάξουν αυτό. Μου προσθέτει το αμάξια που δεν θέλω και δεν μπορώ να τα πουλήσω γιατί είναι μέσα στο παιχνίδι το Wispin. Δεν τους το είπαν αυτό. Δεν τους το έχουν πει να το φτιάξουν. Αυτό με το πλοίο για την ταινία να τη δεις. Την έβαλα και στο Facebook που έκανα μια κριτική. Την The Last Crusade of Demeter νομίζω λέγεται. Το είπα και χθες, δεν θυμάμαι. Ναι. Δέστε. Δεν έχω κατεβασμένο. Έλα ρε μαλάκα, δεν ξεκίνησε ρε μαλάκα. Έλα. Μα αφού είναι βόδια, ε. Γιατί δεν το κάνει όμως αόρατο ρε φίλε μου. Γιατί δεν το κάνει αόρατο. Σωστό και αυτό. Θα μου πει, τώρα μου γίνει στοιχειότερα. Αλίμονο έτσι και το Forza Motorsport και μου μαθαίνεις τις μαλακίες. Θες να σου πω κάτι για το Motorsport. Θες να σου πω κάτι για το Motorsport. Τώρα από τώρα, και όσοι με ακούνε, όσοι με δούνε. Το Motorsport θα έχει καλά physics και γενικά η φιλοσοφία του θα είναι να τιμωρεί περισσότερο αυτούς που είναι κακούς οδηγούς. Τέλος πάντων θα το πάνε πιο κοντά σε e-sport games. Όμως... Ναι μαλάκα έλεος, ναι μαλάκα. Μαλάκα τελεστέκια θα σε γαμίσω μαλάκα. Θα σου γαμίσω την πατούρα τώρα μαλάκα. Μαλάκα δεν φαίνα, έπεσε πάνω. Όχι, έπεσε πάνω μου, μαλάκα δεν φαίνα καθόλου. Το γάμισα κι εγώ τώρα. Άσε το εντάξει, νομίζω ότι το κομπιούτερ είναι εξωπραγματικό τώρα. Αυτά δεν γίνονται. Εντάξει. Είναι εξωπραγματικό, αλλά φίλε δεν βοηθάνε και την Nature, φίλε και σε κάτι. Μαλάκα κυριολεκτικά δεν είμαι ο καλύτερος παίχτης. Κυριολεκτικά το έχω πάει... Δεν έχω αφήσει το παιδί του Γκάζερ μαλάκα, πώς γίνεις να τρέχει έτσι αυτό. Και έχω και φτιαγμένο αυτό εκείνο. Ναι. Και δεν είναι, μόνο εμείς είμαστε τόσο τάξεις. Ναι. Και χάνουμε κιόλας. Καλά, χάνουμε επειδή είναι λύθιοι τώρα, εντάξει, είμαι ξεκάθαρα. Δεν ξέρω αν μπορώ να το φτάσω, καθυστέρησε πολύ ο άλλος. Σε ρυθμό είμαι κοντά, φάμε με σένα, αλλά... Δεν... Μαλάκα κοντά... είναι αδύνατον! Δεν γίνεται να τρέχεις πολύ! Εγώ δεν νομίζω, έχω χάσει πολύ χρόνο, εσύ κοντεύω εσένα. Αλλά δεν ξέρω αν θα μπορείς να το φτάσω. Βασικά χάνουμε, εγώ θα πάρω το ρίσκο τώρα. Άμα το φτάσεις, πέσε με όλη σου δύναμη πάνω του. Και δεν βλέπω να προλαβαίνω. Δεν το φτάνω, Αδύνατον, αυτό που είδα είναι αδύνατον. Εγώ θα τον έφτανα πάντως Γιάννη. Με το δικό μου αμάξι εννοώ, κατάλαβες, όχι από ποιο το οδηγήσεις. Από αμάξι που έχω, εγώ τον έφτανα, αλλά με χτυπήσαν εκεί, δηλαδή είχα την ισχύ. Αλλά είναι δύσκολο το παιχνίδι. Βέβαια τώρα δεν είχε και βροχή. Πάλι κατά το οποίο αμέσως ιδιωριακά. Το τετέν. Αλλά καλύτερος. Α, για το Motorsport θα σου πω τώρα, γιατί τελειώσαμε έτσι για τον αγώνα. Για το Motorsport, τι θέλω να σου πω. Πάνε να το κάνουν λίγο πάνω στο e-sport. Όμως για μια συζήτηση μου είχαμε παιδιά... Όπως όλα. Ναι. Όπως μια συζήτηση με παιδιά, για τα physics του παιχνιδιού και για τη λειτουργία του, είπαμε το εξής πράγμα. Και επειδή ήμουν σε λόγη με τα παιδιά που έχουν όλη τη μονιέρα, τους είπα το εξής. Το οποίο πιστεύω ότι είναι και λογικό. Λέω, δεν μπορεί να φτιάξεις ένα παιχνίδι το οποίο να είναι αμυγός για τη μονιέρα. Γιατί είναι μεγάλη υπερβολή ένας να κάνει το σκατότυπο του. Το είπα ακριβώς έτσι. Είναι υπερβολή να κάνει ένας το σκατότυπο παξιμάδι για να πάρει μια κονσόλα 500 ευρώ και να πρέπει το παιχνίδι να υποστηρίξει άλλη μια τη μονιέρα άλλο τόσο χρημάτων. Οπότε το να διαμορφωθεί για ένα χειριστήριο είναι η απόλυτη λογική.
δεν είναι παραλογία. Ναι, ισχύει. Υπάρχουν παιχνίδια στο PC τα οποία είναι καθαρά sim. Αλλά το PC είναι μια άλλη συζήτηση. Το τι είναι το PC και το τι κάνει το PC και τι μπορεί να κάνει στο PC. Εντάξει, ρε, το παιχνίδι όμως το Forza Motorsport είναι αμυγό simulator τώρα παιχνίδι. Εντάξει, είναι simulator, αλλά πρέπει να του δώσουν και ένα περιβάλλον που ακόμα και ένας που έχει ένα controller να μπορεί να είναι τουλάχιστον ανταγωνιστικός. Να μην είναι κακός. Καταλάβες αυτό, λέω, ρε. Εντάξει, τώρα, όχι, διαφωνώ εδώ πέρα, Βασίλη. Νομίζω ότι δεν έχει τόσο μεγάλο πλεονέκτημα κάποιος με τέτοιο στο PC. Απλά αυτό που πρέπει ουσιαστικά να γίνει. Είναι να είναι ικανοποιητική απόδοση του παιχνιδιού καταρχάς στο PC, έτσι. Και το δεύτερο που πρέπει να γίνει είναι να μην γονατίζει. Σε τιμονιέρα να ξέρεις. Τιμονιέρα αν... μπαίνει και στο κινητό. Ναι, Xbox. Και στο Xbox. Ναι, ναι, δεν σου είπα. Λέω πώς θα έχει διαμορφωθεί και πού θα ταιριάζει περισσότερο, σου είπα. Ότι θα παίζει τιμονιέρα, θα παίζει. Αλλά μπορεί εγώ να πιστεύω θα το πάνε στο simulation καθαρά και θα το έχουν σαν μόνιμο simulation παιχνίδι με μόνιμα updates. Ναι, και αυτό, θα ναι. Πούνε όσοι είστε casual games πηγαίνετε στο Horizon όσοι θέλετε να πάρεις casual. Έτσι είναι, έτσι είναι. Εμένα τι να σου πω τώρα, δεν σου πω ψέματα. Εμένα δεν με κράτησε πολύ το Motorsport στο παρελθόν. Το θυμάσαι. Κοίτα δεκαετία, τι λέει το ένα, μισό λεπτό για να σου πω. Road λέει κατηγορία Alpha Decay του 2000. Θα το δώσω και ότι έχουμε. Ναι, δώσ. Εμένα το Motorsport το προηγούμενο, το 7, δεν με κράτησε και το καταλαβαίνεις αυτό από το σύνολο των ωρών που έχω παίξει, εντάξει, και μιλάμε μια περίοδο και κάποια περίοδο που δεν δούλευα, δηλαδή δεν ήταν το ζήτημα της δουλειάς, ήταν το ζήτημα ότι δεν με τράβηξε. Βέβαια, το ξαναλέω και πάλι, το 8 πιστεύω ότι θα έχει άλλο οργάνωση από το 7. Νομίζω ότι το πήραν το μήνυμα του 7, έτσι κι αλλιώς κι αυτοί. Τι έγινε. Και αυτός είναι και ο λόγος που αργήσανε κιόλας να ασχοληθούν με Motorsport. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι. Καλά, και το 4 δεν έχει κανένα μεγάλο χάρτη. Πιστεύω ότι σίγουρα θα πέσει βάρος στην αρχή να παίξουν το Motorsport. Αλλά κάποια στιγμή μπορεί να γίνει και βαρετό το Motorsport. Παίζοντας τις ίδιες πίσεις και τέσσερις που δείχνει. Δεν είναι για το Motorsport κάτι νόμου για μας, ρε. Είναι για αυτούς που θέλουν εδώ να simulation βαρύ και τέτοια. Ναι, και επίσης... Αλλά ναι, κάποια στιγμή να το βαριέσαι αυτό. Ναι, γιατί εδώ κοίτα να δεις τώρα στο Horizon, ας πούμε, είναι αυτό που λέμε. Μπορεί να κάτσεις να φτιάξεις, να διαμορφώσεις. Road είναι να ξέρεις, απλά στο δω για τα μάξι σου. Εδώ μπορείς να διαμορφώσεις και λίγο πάνω κάτω μια πίστα κάνει φτιάξεις στα μέτρα σου και να αγωνιστείς. Εκεί είσαι πολύ στριμωγμένος στα basic κομμάτια του παιχνιδιού. Όπου είναι πάρα πολύ αργός στην ευθεία. Η αλφα. Πάρα αυτό και βλέπουμε. Θα δείξει όμως, θα δείξει άμα δεν το παίξεις. Η αλήθεια είναι ότι άμα δεν παίξεις κάτι δεν μπορείς να έχεις καλή εικόνα. Μακάρι να πάει καλά, να είναι όμως καλό γενικά σε physics και σε αυτά. Βέβαια εντάξει τώρα τα specs που μας είπανε, εντάξει τώρα, γελάει ο κόσμος, εντάξει. Με πρώτα αμάξια, τα βλέπεις και εσύ να στρέβουνε, ή μόνο εγώ. Κι εγώ... Τέσσερις έχουμε αμάξια αγμένο και δύο έχουνε στοκ. Βλέπεις και εσύ δύο αρώτους, έτσι, τρεις αρώτους. Όχι, όλοι μόνο με ένα σήμα. Ναι, βρες. Η μαλακά είναι στρίτε μαλακά, έχει οχήματα.
Jackson. Καλά, εμείς θα είμαστε οι τέσσερις πρώτοι, γιατί άλλοι δύο είναι σαπάκια. Έλα ρε φίλε, γιατί σπινιάρει έτσι ρε μαλάκα. Έλεος ρε μαλάκα, έλεος ρε μαλάκα. Όχι, και είναι καλό. Κολομπίνα πήρα η αυτοκίνητο. Και είναι καλό αμάξι, αλλά μήπως είναι μαμά. Μήπως είναι τέρμα, αλλά είναι μαμά αυτό. Αυτό όλα μαμά είναι, δεν φτιάχνω αυτό είναι, αυτό είναι καλό αμάξι για φτιάξιμο. Είναι πολύ ωραίο αμάξι αυτό. Μήπως είναι μαμά και δεν σε δουλεύει καλά. Εμένα μ' αρέσει αυτό το αμάξι, αλλά το χάψα. Διάβασες τις δηλώσεις NASA, Γιάννη, για τα αεροσκάφη. Ναι, το είδα. Τα διάβασες όλα. Ναι. Καλά, δεν είπαν και κάτι τέτοιο, δεν είπαν και κάτι, γιατί διάβασε κάτι παραδοχή της NASA για UFO. Τίποτα δεν είπε για UFO. Άσε της NASA, τα άλλα για το iPhone τα διάβασες. Τα διάβασα, ναι, την ακνοβολία, ναι, το διάβασα. Και θα πεθάνεις από τα λεφτά που θα δώσεις, θα πεθάνεις και από την ακνοβολία. Έτσι. Μαλάκα, εντάξει δηλαδή. Αποσύρθηκε για να γίνει κάποια βελτίωση και να ξαναβγεί ή αποσύρθηκε σε φάση την κάναμε τη μαλακία μας τώρα και δεν φτιάχνεται. Όχι, είναι προηγούμενης γενιάς, απλά τα αποσύρανε. Κάτσε, δεν είναι το τελευταίο μοντέλο, είναι το ποιο είναι, όχι, το 12 είναι περσινό, προπέρσινο. Το οποίο τώρα τι θα γίνει με αυτό, τι λένε αυτοί. Τίποτα. Απλά δεν θα το πουλάνε. Όσοι πήρατε καρκίνο, πήρατε. Α, τώρα διαπιστώθηκε. Δεν είχα κάνει τη μέταση εξ αρχής όταν κυκλοφόρησε να το δουν κάποιοι. Αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, γιατί το θυμηθήκαν τώρα. Ναι, γιατί συνήθως αυτά μετριώνται όταν βγαίνουν. Με τους οικολόγους, έτσι. Το είδες με τους οικολόγους το άλλο, με τα πλαστικά καλαμάκια. Επιστρέφουν τα πλαστικά καλαμάκια. Να σου πω κάτι. Επιστρέφουν για τα χάρτη να είναι καρκινογόνα τελικά. Διάβασα ότι τα πλαστικά καλαμάκια ήταν αλήθεια ότι είναι το πιο σύνηθε σε νεκρά ψάρια να το βρίσκουν μέσα. Ναι, ναι. Ήταν αλήθεια, αλλά είχα διαβάσει και αυτό που λες τώρα, ότι μεν τα χάρτινα δεν ήταν ούτε αυτά οικολογικά, παιδί μου, αυτό. Ότι μεν βοηθάνε σε αυτό το τομέα, αλλά δεν βοηθάνε αλλού. Κατάλαβες εννοώ. Εγώ πάντως, εμένα, η ταπεινή μου άποψη είναι η εξής. Προσπαθήστε τα καλαμάκια να τα βάζετε τουλάχιστον σε ένα κάδο ανακύκλωση και να ανακυκλώνουμε, παιδιά. Δεν είναι το σημασία του αριθμού. Εμένα η άποψή μου είναι η εξής, παιδιά. Ο πλανήτης υπήρχε κάτι εκατομμύρια χρόνια πριν από τους ανθρώπους και θα υπάρχει κάτι εκατομμύρια χρόνια μετά. Δεν έχει ανάγκη από σώσιμο. Οπότε, παρατήστε τα καλαμάκια και τις μαλακίες και κοιτάτε να μην ψοφήσετε από καρκίνο από τις ίδιες μαλακίες. Δηλαδή, για να σώσουμε τον πλανήτη, βάλαμε τον καρκίνο στο στόμα μας. Τα χάρινα καλαμάκια. Είναι ντροπή, δηλαδή έλεος. Τα χάρτινα έχουν αποδειχθεί ότι είναι καρκινογόνα. Εγώ δεν μπορώ να έχουν σκουπίσει κάτι. Έχουν αποδειχθεί ότι είναι καρκινογόνα, διότι μέσα στον καφέ και μέσα στο... Λιώνουνε, επειδή λιώνουνε. Τέτοιο λιώνουνε και αυτά τα οποία αφήνουν πίσω, τα καταπίνεις. Ναι, κατάλαβα. Άρα δεν είναι αμυγός χαρτί, είναι και κάτι άλλο. Γιατί... Όχι, χαρτί είναι, διαλύεται. Είναι σαν να καταπίνεις χαρτί σε κάθε φυσικά. Ναι. Είναι υγιεινό άρτος, καρδιά. Δόξα τω Θεώ, ευτυχώς έχω πιει ελάχιστα με χαρτί. Να έχω πιει 10 φορές το πολύ. Σε φτύλες. Για αυτούς όμως που έχουν πιει φίλια είναι σοβαρό, ρε. Πολύ. Να σου πω κάτι, και δεν έχουν επιλογή να πάει πλαστικό. Θα είναι υποχρεωτικό, ρε. Ρε, εσύ υπάρχουν γυάλινα, ρε. Γιατί θα μου πεις. Θα βάζουν γυάλινο κάθε φορά. Όχι, αγόρασε ένα γυάλινο να έχεις, ρε φίλε. Ναι. Σαν τη σακούλα, που δεν παίρνει σακούλα και έχει πάνω. Αλλιώς πλήρωνε περιβαλλοντικό τέλος. Και τι άλλο θα να σου πω, Εσύ πέρασε από εκεί που ανήκω στην ΟΕΦ κοντά μια μέρα και επειδή είχα ένα γνωστό φίλο, πήγα να πάρω ένα χυμό. Μου είχε να σκέφτομαι ένα χυμό της αμύτα. Πήγα να πάρω ένα κεράσι, ένα χυμό αμύτα. Φυσικό μικρό αυτό, 200 μέτρων. Και χάρνω καλαμάκι, μαλάκα. Το έχουν πέρασει παντού, μάλλον.
Μπουρδέλο, μπουρδέλο. Μπουρδέλο, αυτοκίνητα μέσα στον δρόμο, διαλυμένα, παρκαρισμένα, τρακαρισμένα, όλα. Δώστε, δώστε. Ναι, καλά, ας να πάνε. Εγώ κάνω, εγώ κυνηγέμαι με το δικό μου. Αχ, το Λουσιριάννη, το Λουσιριάννη. Εγώ στρατώ. Εγώ βγήκα πρώτο στον κάτι, σ' αφήνω από πίσω, έστω και με δυσκολία. Νομίζω ο δεύτερος αγώνας είναι αυτός. Νομίζω. Don't you ever wanna let go. Ωραία τα μαξάγια. Το πήγαμε και αυτό. Δεν θέλω κανένα δώρο. Λοιπόν, ο κανένα, ναι. Ούτε από Κινέζους. Το δεύτερο είναι Dirt Race Retro Rally B. Νομίζω κάτι πρέπει να έχουμε Retro Rally B. Ένα λεπτό και κάτι, για να δω το RDB. Ωχ, έχει χειράζει ένα arcade, ρε, το έχεις δει. Κάτι θα δούμε τότε, θα δούμε μετά. 5, 7,1, φτιάχτω, αυτό το έχω κάνει τρέμα μόνο ταχύτητα. 6,6, 4,8, 6,2. Κατά εντάξει, ότι είναι ενώ δεν το φωτοδικάω καν. Το Pulsar θα πάρω, εννοείται. Α, σε ζητητή. Τι έχει για να δω που λες. Ναι, το Horizon Arcade το παίζεις και μόνος σου. Δε, άμα θες να το περιμένουμε, να το παίξουμε, παίζουμε. Γενικά έχουν βάλει τον κόλλο τους τώρα, αλλά τα έχουν βάλει όλα. Τέλος πάντων, στο διάλειμμα. Να κάνω διαλυματάκι όπως κάνω και διαπάστας. Βάλω το ξέρω, εγώ να βαδίσω λίγο και θα έρθω. Λοιπόν, Γιάννη, το έτσι καλώς δεν μας βλέπει και ιδιαίτερος κόσμος. Θα σου πω και κάτι που μάθαμε για την περιοχή μας, που είμαστε κοντά Νίκη Ακοϊδαλό. Λοιπόν, γαμάτος φούρνος. Τώρα δεν είσαι και πολύ μακριά, δηλαδή να πας να ψωνίσεις άμα θες γύρω από τη δουλειά. Είναι... ακούς? Ναι. Είναι Παπαθεοδόρου, νομίζω ότι γιατί κάπως έτσι θα σου πω τώρα το κουτί. Είναι στην Οσία Ξένη, δηλαδή από το Κορυδαλό Οσία Ξένη τώρα δεν είναι τίποτα με τα πόδια. Θα κατέβεις το Κορυδαλό. Φίλε, μιλάμε για φούρνο. Α, ναι, κοντά είναι. Παπαθεοδόρου. Ναι, φίλε, πήρα μισό κιλό. Στέβια, σαν στέβια που δουλειά μου παίρνω, μισό κιλό με ζάχαρη από του γονείς μου και 5 μουστο κούλουρα, πλήρωσα για όλα αυτά μαζί, δηλαδή 1 κιλό και κάτι, 10 ευρώ. Ου. Και μιλάμε για φρέσκα, νομίζω η μάνα σου που ήρθε, νομίζω ότι δοκίμασε κάποιο κούλουρα και της άρεσε. Άμα πάω πες μου κιόλας, μιλάμε ρε φίλε, καλά, δεν μπορεί να φανταστείς τι είχε μέσα, μαλάκα. Είχε τυρόψωμο, μαλάκα, λακταριστό εκείνη τη στιγμή. Μου λέει, σε κάποια στιγμή μου κάνει αυτή, μου λέει, έχω και μουστοκούλουρα, μου λέει. Τώρα τα έβγαλα μόλις. Μαλάκα, τα φέρνω σπίτι τα μουστοκούλουρα, να δοκιμάσω 4 για τον πατέρα μου. Μιλάμε, σου λέω, έλεγα στο στρώμα, ρε. Τόσο πολύ, μαλάκα. Ωραίο, ωραίο. Ψωμιά έχει να ωραίο, πάρεις. Ωραίο, ωραίο. Πάρα πολύ καλό. Και ο Ντούρας είναι καλός φούρνος, εντάξει, και ο Ντούρας είναι καλός φούρνος. Φίλε, καλός είναι ο Ντούρας, αλλά εντάξει τώρα, υπάρχουν και άπεκτοι φούρνοι, εντάξει. Κοίτα, θα σου πω κάτι. Του Ντούρα ένα ωραίο ψωμί που είχα δοκιμάσει είναι της φόρμας του.
ήταν λίγο καλό, μ' άρεσε εμένα. Και το μαύρο του είναι πολύ καλό, το εντελώς μαύρο του. Αλλά είναι λίγο τσιμπημένο ο Ντούρας, εντάξει. Τώρα την έχουν δει και με το σταθμό που είναι επάνω. Σταφυδόψωμο πάει άμα θες, για μένα το πιο top που κάνει το σταφυδόψωμό του. Αλλά εσύ φεύγεις όταν φεύγεις για δουλειά, δεν βγάζει τέτοια ώρα. Αυτή είναι το δυστύχημα. Είναι τέτοια ώρα κανείς δεν βγάζει. Δεν θα προλάβεις, δεν θα δεις την ώρα που φεύγεις εσύ. Και όταν γυρνάς, δεν θα έχει. Αυτό είναι. Εκτός άμα έχω γνωστή μέσα, εκτός άμα θες να στο κρατήσει, να... Την ξέρω τη φίλη, άμα είναι να μου πεις, να σου κάνει κράτηση το όνομά σου, να περάσεις στο γύρο. Τελευταίο να ξεκίνησε. Πούλσαρ φίλε είναι σκυλί, είναι σκυλί, απλά είναι σκυλί το πούλσαρ. Άλλα επίπεδα πρόσφασης. Μπράβο φίλε, ωραίος φίλε. Πάει. Ωραίο το πούλσαρ. Ναι, είναι πολύ καλό, αλλά εγώ το πούλσαρ. Μπράβο πούλσαρ. Σταμάτα, όπα, όπα. Όπα, όπα, πούλσα. Μαλακά, έχεις δει μια τύπησα ξανθιά με ένα μοντέλο ρωσίδα, η οποία έχουν κάνει διάφορα memes, που είναι σε ένα μάξι μια Bentley και είναι ένα... Ναι, ναι. Πάει. Λοιπόν, μαλακά, θα το ψάξω να στο βρω, γιατί δεν ξέρω και εγώ το όνομα. Είναι ένας τυπάς, Ρώσος, ο οποίος έχει μπει σε ένα πολεμικό. Ναι, το έχω δει. Εκεί μου πει ο Βολάι. Αυτά που κάνει άλλη με την Πέντλε, στο Στάιντερ. Ναι, στο Στάιντερ. Λάπα. Και εκεί, σε ένα σημείο δεν έχει να κάνει κάτι και αρχίζει και πει ο Βολάι. Έχω δει αυτό και έχω... Αυτό το βίντεο το ψάχνω για να βρω, δεν θυμάμαι πώς λέγεται το όνομα. Και ένας άλλος ήταν ο Έσνας Πακιστανός με το Τάτε. Τάτα. Αλλά υπάρχουν άπια, εντάξει, τώρα είναι δύο που... Να το, κοίτα πως με πέρασε αυτός. Έπεσε πάνω μου, δεν φαίνεται ποτέ. Και το έρχεται σε σένα. Θα τη φάει. Μ' αρέσουν οι φίλοι αυτοί που την κάνεις. Μ' αρέσουν καθόλου. Κάτσε να δεις εδώ, στο φίλοι θα πάθει. Sorry, Ιαν. Μην άγχωνε εδώ, θα σου βρω. Κάλε πέρα πριν άντε. Όχι βρε, μαλακά. Όχι εκεί. Τι έπαθε, γύρισε το παιδί. Σαν να μην αισθάνθηκε πολύ καλά με τα χτυπήματα. Έχει επιτάχυνση μόνο, τίποτα. Μαλάκα.
Έλεος, πλά προχωράει και κουτουλάει ρε μαλάκα, έλεος. Έχει τέτοιο έχει... Βρήκε όμως, εγώ δεν βρήκα. Και τώρα ο μόνος λόγος που δεν με έφτασε είναι γιατί σωστά τα χτύπη τη δικιά του. Οπότε ήξερα ότι έτσι κι αλλιώς αυτό θα κάνει, θα κάνω κι εγώ αυτό. Με έχει γαμίσει το παιχνίδι, έτσι. Μου έχει δώσει δύο πολύ σκληρά checkpoint τώρα έξω, έλα. Πολύ αυστηρό τώρα. Πάντως να ξέρεις έφαγε πολύ ξύλο από μένα. Πόνες. Θα του ρίξω το επόμενο. Ο Τζέλικας. Έφαγε το ξυλίγι του και πήγε σπίτι. Έχουμε και δεύτερο αγώνα δεν έχουμε σε αυτό, μου φαίνεται. Ή όχι, ναι, μας έδωσε... δεν μας έδωσε το τέτοιο ή όχι. Νομίζω όχι. Νομίζω το ένα είναι. Τάτα, τάτα. Το παπάκι. Πάλι το δευτέρω, η μαλάκα, τι είναι αυτό, ρε. Δεύτερο αγώνα, το δευτέρω πάλι. Ωρε πάπια. Ο Τζέλικας είναι μπροστά σου. Ναι. Ο Χέισε. Πήγα να βγάλω έξω, αλλά πρόσεχε και μου βγεις εσύ αγόρι μου. Κλοπέδι θέλει να με βγάλει έξω και το κάνει τόσο πολύ έντονα που το έχουμε καταλάβει. Κοίτα το μαλάκα εδώ. Κοίτα το μαλάκα εδώ, γαμημένο. Δεν βγαίνω αγόρι μου έξω από τσεφού είναι επειδή είσαι μαλάκας εσύ. Θα σε έφτανα, αλλά ή τα ποτάκια που τον παίζει. Κοίτα, κοίτα, σε όλους έτσι κάνει ρε, κοίτα. Έτσι κάνει, αλλά είναι μακριά. Εγώ κοίτα, τότε άφησα χώρο στον άλλο για να περάσει. Θα μπορούσα να το είχα αφήσει κλείσει, τώρα και να έχει βγει εκτός που είναι το παιδί το άλλο. Μαλάκα, τους πέρασα έσω τεχνικά. Θα σας πιάσουμε κανένα γιατί τους θα χάσουμε. Δεν βοηθάω κανέναν, δεν κόβω το, δεν το τρίτο. Σου στείλα το μοχλό τον πράσινο ανταλλακτικό που... Ναι. Εντάξει, άμα θες. Μαλάκα, πόσο γρήγορα τρέχει ρε μαλάκα αυτός ο Whisper. Το μποτάκι. Ο Whisper. Μαλάκα, είμαι κολλημένος πίσω, μόνο ρε. Και μιλάμε, δεν παίζουμε στο unbeatable. Θα έχει παίξει μαλάκα το παιδί. Τι μπουτάκι ρε, παίξε με. Ο τέτος. Α, ο τέτος όχι. Ο τέτος που είναι στη δεύτερη τώρα, έτρωχε κάποια στιγμή σε το πόδι του. Πού πας. Α, καλή επιτυχία.
Θες να πάμε με το Γιάννη να δούμε τον Άννα. Εγώ θα ήθελα πολύ να πάμε. Ναι, κι εγώ. Φοβάμαι μην τα κλάσει, όχι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα πεθάνω. Ω, μα δέκα βοιακά προσπέρας. Τώρα, άμα τα κάνας άλλο, στη γέφυρα. Μπορεί να προσπαθήσει να με ρίξει τώρα στην τελευταία στροφή. Ποια είσαι, τρίτος και με το ζόρι. Ποια είσαι μέσα. Ποια είσαι μέσα είσαι κανονικά. Ποια είσαι 43-44 φορές ότι ποια είσαι. Ποια είσαι μέσα από πολυχρόνια. Ωπα! Γιατί με βγάλε δεύτερο, τον πέρασα τον άλλο, ναι. Ουσία. Γιατί με βγάλε δεύτερο. Περιμένει λίγο, ρε, μην βάλεις άλλο. Ναι, δεν βάζει. Είμαι... βες με αμέσως στο χάρτη. Βάλε Βασίλη. Μπήκα σε arcade, ψάξε μία το τέτοιο, ψάξε μία σε... Α, δε, εντάξει. Ψάξε την πινέζα μου, αν δεν δε βγάζει το κύκλο. Είμαι στο γήπεδο βασικά τώρα, άμα θες πάτα μία γρήγορα να μπεις, πριν τελειώσει. Τι είναι, drift. Ναι, drift. Απλά μπεις στο γήπεδο για να σε πιάσει μετά μία γρήγορα. Πες μου όταν μπεις. Round 1 τέλειωσα. Μόλις τέλειωσα το γήπεδο τώρα. Πάω από κοντά, είμαι κοντά στο γήπεδο τώρα, με πηγαίνει speedrun. Ξεκινάω από το γήπεδο φυσικά. Από τέλα κάπου στο γήπεδο σε βγάλει. Εκεί που σε πάει σε destination και κάνεις δεύτερο δρόμο. Κάναμε το round 2. Έχεις μπει μέσα του έξω στο αρκετή να πάρεις και εσύ. Μέσα είμαι ρε, παίζω. Άρα. Κάνω και drift. Ωραία. Πάμε στο τρίτο που είναι το drift zone. Driftilίκια! Έχεις ξαναβάλει ζέστη, ε. Ναι, εγώ βάλα condition πάλι.
Καλά, ο Σεπτέμβρης τα τελευταία χρόνια έτσι είναι. Δηλαδή ο Σεπτέμβρης είναι άνετος μήνας να απογεύσεις. Για την πλάκα. Τώρα μην βλέπεις αυτά που γίνανε τα τρελά. Νομίζω Γιάννη, δεν... μετά από αυτό δεν έχουμε κάτι που να πω. Όχι, τελειώσαμε. Μετά το μαρτύριο είναι δικό μου. Δεν ξέρω γιατί θα κάνεις όλα, νομίζω δεν είναι και θα κάνεις όλα. Αλλά οκ. Okay. Τώρα τι καράγκες λίγοι αφού μόνο εμείς είμαστε μέσα. Αφού ανεβαίνει γρήγορα τώρα, εντάξει. Που μία να παίρνει ο καθένας νομίζω ότι θέλει. Εσείς αυτός άλλο εσείς. Τριστηλίκια! Θέλει ένα καλό δικό σου. Δύο μέτρα δικά μας θέλει. Τελείωσε. Τελείωσε. Κάτσε ρε. Το κάναμε. Όχι, όχι, το ένα τον έκανα μόνος μου, δεν είχες μπει απλά, δεν έκανα. Α, οκ. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω δεν έχει κάτι. Ποιος Μερακλής θυμάται τις πρώτες μέρες του Forza, από αυτά δεν γίνονταν να τα κάνεις. Ναι, ναι, σε αυτό ή το προηγούμενο, α, σε αυτό, ναι. Σε αυτό ήταν, σε αυτό ήταν. Nissan 240SX. Nissan 240SX. Speed. Speed up. Nissan 240SX. Για το, το έχουμε αυτό Nissan. Για να δούμε. Μέσα στο ψάξιμο ξέχασα ποιο Nissan είναι εχθέλη. Μαλακά δεν μπορεί, το μυαλό μου έχει γίνει τέτοιο ε. Πυλός έχει γίνει το μυαλό μου. Nissan 240SX. Έχω τόσα αμάξια που ξεχνά τα ονόματα. Θέλω φωνητικό να το λέω να το βγάζει. Nissan. Κάτσε να βάλω ένα C. Κάτσε να πάω στα Buy A New, μήπως είναι από τα μάξια τα οποία δίνει τώρα. Gas. Ή κάνα μήνυμα μήπως είναι. Το 93 πρέπει να ανεβάλω αυτό, ε. Που έχω καθυστερήσει υπερβολικά. Ωραία, αυτό είναι. Αλλά πρέπει τώρα να το πατήσω σαν save. Να το αποθηκεύσω εδώ ως A-Class. SX.
Και να το κάνω C αυτό. Αυτό είναι speed traps, οπότε θα πρέπει να δώσω έμφαση όσο γίνεται στο, στην επιτάχυνση όσο μπορώ. Στο συγκεκριμένο αμάξι. Για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ωραία, ας του δώσω λίγο εδώ πέρα λίγο κράτημα. Αυτό. Θα σου δώσω λίγο όθηση στο τέτοιο. Και αυτό. Έχει κάτι που να δώσει κάτι καλό. Αυτό. Πέντε κόμμα έξι. Ωραία. Race. Ας δώσουμε και λίγο φρένα για να μπορούμε να βγούμε. Ας το κατεβάσουμε λίγο. Ωραία, και φτιάξουμε τη ρόδα.
Όπου είναι δύσκολο να το κάνεις όπως πρέπει, αλλά πρέπει να έχεις υπομονή. Κάτι πάτησα το οποίο δεν έπρεπε να πατήσω. Τι ήταν αυτό τώρα? Ωραίο, άντε βέστο. Ήταν αυτή η μαλακιά πάτησα τώρα. Ρε γαμώτο. Τι σκατούλες είναι αυτό τώρα. Να δω η καμερόδα να το ρίξει λίγο. Ωραία, ας το κάνω έτσι να δούμε. Ξεμπερδεύουμε. Μπορεί να ήταν η αεροτομή. Δεν είμαι σίγουρος. Και πάμε να πάρουμε ένα-ένα τα seasonal PR stunts. Εδώ πέρα θέλει να πιάσεις 257,5 με C. Να το δώσουμε από εδώ. Νομίζω από εδώ κατεβαίνει. The next Horizon arcade event will begin any minute now. Enjoy. Έχει κάτι φορά, αυτό είναι καλό. Αλλά αν θα πιέσει 257. Είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Το έκανα οριακά. Α, το έκανα. Γιάννης εδώ. Ωραία, το δεύτερο είναι εδώ πέρα. 209. Νομίζω το καλύτερο είναι από εδώ, γιατί έχει περισσότερη έξοδο. Για να δούμε. Για λίγο δεν το έκανα. Και αυτό στο όριο, εντελώς στο όριο.
Ίσως με λίγο καλύτερη έξοδο, αλλά δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Οκ, οπότε από εδώ δεν βγαίνει. Για λίγο, ας πάμε στο άλλο. 2.41. Να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε αυτό το συγκεκριμένο και μετά να επεξεργαστούμε αυτό. Αν και αυτό μου κάνει ότι θέλει παραπάνω γρήγορη επιτάχυνση. Ούτε αυτό έγινε. Σίγουρα το αμάξι θέλει αρκετό acceleration. Οπότε θα κάνω αλλαγές αρκετές. Αυτό στο 2. Ναι, άμα ναι. Λίγο πιο σιγά.
your destination. Α, το είχα να το κάνω. Πάει, το είχα. Γαμίσου. Άκη και γαμίσου. Για μέντολες. Κάποια στιγμή το έκανα για λίγο. Ήμουν κοντά. Νομίζω η έκδοση στροφή είναι αυτό που δίνει την όθηση. Χάνω πάρα πολύ πάνω στη στροφή. Μαλάκα, δεν κρατάει... Δεν κρατάει καθόλου. Δεν κρατάει, δεν θα το πέρναγα. Ή θα βγαίνει εκτός checkpoint. Θα βγαίνει εκτός checkpoint. Δηλαδή αν το άφηνα εκεί. Είσαι το διάλογο, ρε μαλάκα. Έλα ρε μαλάκα για λίγο, έλα να τελειώνουμε. Γιατί τα κάνουν αυτά. Δεν δίνει ταχύτητα. Πάντως πρέπει να πάρω γρασίδι, εγώ αυτό κατάλαβα. Πρέπει να πάρω γρασίδι. Νομίζω δεν δυναμώνει, δεν δίνει. Το οποίο μέσα από το χώμα, νομίζω. Αυτό έκανε. Το οποίο παντώντας μέσα στο χώμα ουσιαστικά. Μόνο έτσι. Είναι πάρα πολύ ωριακό, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πολύ καλά λεφτά. Και πηγαίνω και στο τρίτο. Το οποίο με τις διακεκομμένες δεν γίνεται, μόνο από εδώ. 2.41.4. Και αυτό είναι δύσκολο γιατί δεν έχω και καμπή στα μάξιμο.
roundabout. Take the second exit. You have arrived. Και αυτό το έκανα αρκετά εύκολα. Οπότε τα δύο, τα τρία γίνονται εύκολα. Τώρα είναι δύσκολα. Οπότε το κάνω και αυτό. Να πάρω και τα μάξι που μου δίνει. Το δεύτερο. Λοιπόν, πηγαίνω στο garage, στα αμάξια μου, να το ανεβάσω σαν setup να υπάρχει. Δύο σαράντα SX PR stand. Το ανεβάζω τυπικά, δεν θα είναι εύκολο, το λέω για από τώρα, όμως μπορούμε να το κάνουμε οριακά με λίγη υπομονή και τα τρία με αυτό το αμάξι. Ίσως ανέβει από το YouTube και κάτι καλύτερο. Προφανώς, αν πιεστείτε πολύ θα δείτε YouTube κάποιο άλλο παιδί. Στην παρούσα φάση εγώ αυτό μπορούσα να κάνω. Λοιπόν, κουραστικό αρκετά και αυτό. Λοιπόν, head east for the horizon rush festival site along the Cooper Canyon to find the hidden treasures stand course. Ας πάρουμε το όχημα αυτό που λέει, να παίρνουμε τα ίδια οχήματα. Νομίζω είναι Ford αυτό. Γενικά κολλάω στις φωτογραφίες, μην γίνει τώρα κανένα λάθος. Ας παίρνουμε τα δύο οχήματα να είμαστε σίγουροι. Και λέει, ανατολικά από το Horizon Rush Festival. Horizon Rush Festival. Τι είναι αυτό, για να δω. Καινούριο. Για να δούμε. Ήταν ένα από τα πράγματα που έχουμε να κάνουμε. Εδώ έχει κάτι. Τι θα κάνουμε εδώ, δηλαδή αυτό και λογική. Ζωμάρες. Ας κάνουμε ένα travel του Μέξικο γιατί μου φαίνεται ότι έχουν πιει ναρκωτικά. Horizon Rush Festival, πάμε. Είσαστε κατά πως είναι το festival. Και λέει από εκεί να πάμε Copper Canyon.
Νομίζω το Copper Canyon είναι αυτό εδώ πέρα. Ας το πάμε οδικός, δεν είμαστε... Είμαστε λίγο κυριλέ. Και θα πάμε μέσα στο κάνιον, εμείς. Το όχημα που πήρα είναι το Classic. Να δούμε, πιστεύω να ξεκλειδώσω. Ας μπούμε τώρα εδώ πέρα, στη στροφή, να κάνουμε τον εμετό, να ξεράσουμε τι να κάνουμε. Έλα, ναι, Γιάν. Sorry. Yes. Τίποτα, έσπασα αρχίδικο. Τα τέρα πια ήταν με ένα μάξι το οποίο έπρεπε να κάνω speed ειδικό, να πιάσει τα ταχύτητα. Έπρεπε να αλλάξω 15 settings έφυγε για να πιάσει ταχύτητα. Καλά, σπάσα αρχίδικο. Ένα μάξι ήταν μεν, αλλά... Αλλά... Πώς έχεις ακόμα? Έχω, φίλε. Έχω, αλλά τα σπασαρχίδικα νομίζω τα έκανα. Είναι ήδη 9, ε. Μισό μου, δεύτερο λεπτό, με το ποιος είναι εσύ. Έλα, ε. Πες μου, Γιάννη. Έχουνε βάλει στο κάνιον μέσα να κάνεις κάτι άλλο, να κάνεις μαλακή στο έφτασα για να πάρω το τρόπο του χα. Να δω τώρα που είναι, να μου βγάλει το ειδικό σχήμα. Α, σε ξέδρα πάνω είναι, τελικά καλό μαλακά κάνω. Σε κατά ξέδρα πρέπει να είναι. Εντάξει, τώρα έχουν αρχίσει τη μαλακή στην τάση με τα μάτια, δηλαδή... Καλά κάνουνε πολύ και τα πέσουν όταν. Δεν χρειάζεται να το κάνεις όλο. Κάτσε να δω μία στο festival που λέει ότι είναι το κουτί. Σε μία άκρη σε κενό. Μα το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Παίρνω επιτάχυνση τα μάξι μου και δεν την παίρνει ποτέ. Αλλά εντάξει, είσαι στο διάδο.
Ξέρεις τι σκέφτομαι, Γιάννη, για πες μου και εσύ. Εάν αλλάξω επάνω σε ένα stand που έχουν φτιαγμένο αμάξι, θα με κατεβάσει κάτω. Ναι. Και σε σκέφτομαι, δεν μπορώ να πάρει γρήγορα τη στροφή για να πάρει πιτάκι στα αμάξι μου και πέφτει. Και προσπαθώ να σκεφτώ τι μπορώ να κάνω, αλλά μάλλον δεν θα δώσω στα αμάξι επιλογή μου τώρα. Και αυτή τη στιγμή τώρα είμαι πάνω σε stand και τα έχω πέρασει όλα. Δεν γίνεται. Θα το δοκιμάσω να το αλλάξω το αμάξι, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν μπορώ να το πάρω το αντικείμενο. Δεν έχω και ένα αμάξι, οπότε. Θέλω τα σημεί. Άμα την πουτάνα από τους ψυχανόμαλοι. Ψυχανόμαδη. Ναι, βέβαια, με κατέβασες κάτω. Πουτανίδιο, πουτανίδιο. Αλλά και τι να κάνω, δεν μπορούσα να το κάνω το άτομο, οπότε. Πόρνες της κοινωνίας, πόρνες. Τι ωραίο, τι όμορφο έχει αυτό το πράγμα τώρα. Να πας να πας στο κουτί από εκεί, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Εκπληκτικά πράγματα αυτά που κάνετε. Καθυστέρηση του αιώνα. Το δεύτερο είναι να κάνουμε την 21.5 AMG στο Grand Telescope. Mercedes. Αυτό το Grand Telescope εβδομάδα προ εβδομάδα το ζητάνε. Α, δεν νομίζω. Δεν θυμάμαι πολύ να το έχουν ζητήσει αυτό. Καλά, εντάξει, ότι θα το έχουν ζητήσει σίγουρα. Λοιπόν, Grand Telescope. Άντε τώρα να βγούμε ακριβώς εκεί που θέλει. Ας δούμε εδώ το χάρτη. Κάπου προς τα εκεί είναι τώρα. Στο αστεροσκοπείο Αθηνών φωτογραφία. Το Grand Telescope αυτό δεν είναι. Με τρελάνε, γιατί δεν μου το πιάσει. Μαλάκα, εντάξει, μου είσαι από μπροστά. Τόσο μαλακισμένο είναι. Αλλά κατά αν θέλει από μπροστά, δηλαδή εντάξει, να μιλάμε τώρα για πίπες. Για να δούμε. Take a picture of the Grand Telescope. Τι βγάζω, τι είναι αυτό. Δεν είναι να μην τελεσκόπιο αυτό. Πες για αν βλέπεις το live μου λίγο. Μπορείς να το δεις με ματιά να το. Το βλέπω και δεν βλέπω ότι δεν καταλαβαίνω τι δεν κάνεις καλά. Μπάγκινα. Αυτό δεν βγάζει, αυτό δεν είναι το τελεσκόπιο. Θα έρθω γάμισε εδώ, έτσι το λέω.
Δεν έχει κάτι άλλο εξάλλου το τηλεσκόπιο, δεν θυμάμαι κάτι άλλο να έχει. Με τελευταία το βγάζω. Κάτσε, μήπως να το βγάλω ολόκληρο από εδώ. Νομίζω ότι το τηλεσκόπιο αυτό δεν είναι, αλλά μάλλον πρόβλημα πρέπει να έχει, ε. Μάλλον πρέπει να είναι πρόβλημα αυτό. Κάποιο bug πρέπει να είναι. Λοιπόν, φεύγω. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ το άλλο. Επειδή μπαγκάει. Ωε, πούστη. Έχει και eliminator. Έχω δουλειά σήμερα. Έχουνε βάλει και δεύτερο τηλεσκόπιο πια που δεν το βλέπουμε εμείς. Θα έπρεπε να βγάλουμε φωτογραφία από εκεί, από αυτήν την απόσταση. Ολόκληρο, δοκιμάσαι να βγω από το. Αλλά θεωρώ ότι είναι 99% bug αυτό. Δεν έχει άλλο τηλεσκόπιο. Μπελίσσιμα! Για να δούμε τι θα δούμε τώρα και πώς είναι και οι παίκτες εδώ πέρα. Λίγοι είναι οι παίκτες, αλλά το θέμα είναι ότι είμαι ακριβώς στα όρια. Τίποτα άλλο, έχει και βουνό. Εντάξει, είμαι και λίγο μαλάκας κοντάς. Εδώ με συμφέρει τώρα να κάτσω. Έχει ένα στο βουνό έπρεπε. Θα ανέβω το, θα ανέβει στο βουνό. Η πίπα. Έχει ένα πάνω, θα το ρισκάρω. Και ανέβει και αν δεν, μήπως και δεν το έχουν πάει. Εντάξει, ένα level 4 θα αντέξω. Να αντέβουμε το βουνό, μετά έχουμε κατέβασμα. Έχει πολλά κάτω. Α, τα φυτά ήταν, μωρέ. Ω, μωρέ, τελειώ.
Αργό αμάξι, αργό. Αυτός είναι και πιο γρήγορο. Το θέμα είναι να φτάσω μέχρι την άκρη. Ναι, μαλάκα, πόσος είναι ο κύκλος πια. Άμα δεν γίνει για ένα τέτοιο, δεν... Ωραία, είμαστε 30, είμαστε 29. Κάτσε να ψοφίσω, να ξεμπερδεύω. Γιατί βαριέμαι, λέει, να κάτσω να παίξω το Eliminator σήμερα. Δεν κάνει ένα λόγο, δεν κάτσω να παίξω το Eliminator τώρα. Θα το κάνω να πάω στα υπόλοιπα, γιατί η δουλειά είναι πολύ που πρέπει να ρίξουμε. Κάποια άλλη μέρα που θα έχω περισσότερο χρόνο θα κάτσω να το κυνηγήσω περισσότερο. Αν και τα τσίμεν το έχω κάνει εγώ. Ωραίος, τέλειος. Μπράβο, Φέδων. Ωραία. Ας πάω μία στο... Πάλι εκεί πέρα, στην καλντέρα εκεί πέρα, στη μαλακία με στο τελεσκόπιο να το βγάλω μία από εδώ. Και πάω μετά, άμα είναι στα speed traps και τις μαλακίες τις άλλες. Όχι ρε μαλάκα, γάμο την πουτάνα μου. Βγες να πούμε τη μαλακία σου που πατάς αλφα. Άι στο διάλο να πούμε που το έχω βάλει εκεί πέρα τον κέρτσορα και δεν βλέπω. Και στήθηκα να πούμε σαν την πουτάνα μπροστά να πούμε για να βγω φωτογραφία και δεν βγαίνει. Βγάλετε ένα κουίδρα μου το Eliminator να μπορούμε να πατήσουμε. Πρέπει να περιμένουμε να μπούμε μέσα στο διάλογο μαλάκες. Δεν θέλω να μπω Eliminator. Πάτε να μπει να φεύγω. Τέλος. Όπου ρε μαλάκα την πόρνη μέσα τη ζωή. Πρέπει να πατήσεις να μπεις. Κάτσε να αλλάξω τον κέρσο εδώ, στο live. Τώρα τσαντίστηκα. Και έχω level 6 αμάξι. Μια φορά μπήκα και είχε level αμάξι από πίσω μου ακριβώς. Level 6 αμάξι με το γεια σας. Ωραία, στο πιάσω όλο μία, αν δεν πιάσει δεν έπιασε. Μαλάκα, θα το πιάσει όλο το τηλεσκόπιο, εντάξει. Το είδαμε κι αυτό. Το είδαμε κι αυτό. Τελικά αυτό ήταν. Πρέπει να το φωτογραφίσετε όλο. Τραγικό. Φίλε, εντάξει τώρα, τι λένε ρε φίλε. Rivals. Πάμε στα Rivals. Rivals Part 1. Πρέπει μαλάκα, εντάξει τώρα, τι να πω. Θέλω να σχολιάσω και δεν μπορώ.
Όπου και να το βάλω το Gears of War, όπου και να το βάλω κάτι μου καλύπτει. Όπου και να το βάλω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Το βάλω κάτω αριστερά, δεν είπα το άλφα. Το βάλω πάνω, δεν βλέπω τους γύρους. Το βάζω δεξιά, δεν βλέπω κάτι άλλο. Το βάζω το, πάτω, πάνω, κάτω δεξιά, δεν βλέπω τα ταχύτητα. Εντάξει, έχει το δικαίωμα. Μάλλον θα το βάλω να είναι σχεδόν αυτό που έχει την επιλογή να το κάνω διάφανο. Φαίνεται ελάχιστο. Πόσο που progress έχω, υποθέτω τι έχω. Ένα 20 βλέπω. Πρέπει να μας το λέει το κοινό. Κάτσε να ξανακάνω τα settings εδώ. Κάτσε να ξανακάνω τα settings. Στο κέντρο επάνω. Πάω να γαμηθείς. Α, στο πάνω, στο κέντρο επάνω δε... Να. Βάζω εκεί. Τώρα εδώ δεν πρέπει να χτυπήσω, έχω απόσταση. Γιατί θα χάσω το κόμπο και πρέπει να ξαναπαίξω και δεν πρέπει να γίνει αυτό. Οπότε πάω συντηρητικά όσο μπορώ. Με τα μάξι είναι ο σαπάκι. Οπότε το ολοκληρώνω, πιάστηκε, διαβάστηκε. Collect rewards. No thanks, τώρα διαβάζω ευτυχώς πάρα και τον Κέσσορα. Έλα. Πόσα έχει λέω. Έχει πολλά αυτή τη βδομάδα. Βασικά ξέρεις τι, είναι η πρώτη βδομάδα. Και έχει και τα basic τα οποία τα δίνει σε όλα τα πάντα. Όλα δηλαδή τα basic τα δίνει. Κοίτα πόσα κουτιά έχει μαλάκα. Πάρω και το άλλο. Και έχω και τα DLC. Μάλλον. Με γαμίσαν. Άλλα max που θα δώσουν μετά αυτό. Αυτή την BMW. Κάνουμε το lunch ουσιαστικά τώρα. Αυτό είναι circuit, μικρό. Τώρα μπορεί να χρειαστεί να το κάνει στο δεύτερο γύρο. Αλλά του είπα η ταχύτητα, γι' αυτό που βλέπετε ότι τρέχει γρήγορα, γιατί το πήγε στο δεύτερο γύρο. Βέβαια μπορεί να είναι και τόσο βλάκα που τον περάσω στην αρχή. Είχε πάει και την ταχύτητα στην αρχή κιόλας.
είναι αυτή. Τι λουκουμάδες είναι αυτή. Ωραία αμάξι, ωραία κοψιά έχει πίσω. Ωραία, collect credits, το πήρα και αυτό. No thanks, no thanks, no thanks. Το πήρα και αυτό. Green Labs με τα EV τα άλλα. Και άλλα δύο rivals τώρα για να το ξεμπερδέψω. Από τα μάξια που δίνει. Αυτό τα μάξια τι είναι? Το δίνει αυτό τα μάξια κάπου. Χεβέντσια. Για να δούμε. Ηλεκτροκίνητο. Φοβερό αμαξάκι, ε. Ωραίο. Ωραίο, φίλε. Αυτά είναι τα, ξέρεις, αυτές είναι οι εταιρείες οι ηλεκτροκίνητες είναι, ε, που δεν τις ξέρουμε καν. Ναι, άγνωστος. Ναι, ασχολείται με αυτό, μάλλον. Τι γίνεται τώρα αυτός, γιατί με έχει πηδήξει έτσι. Α, πάλι καλά. Καλά, τι πάλι καλά κι εγώ. Θα είδα χάλια θεατής. Θα πάω αυτό το πιο χειρότερο. Εδώ κι εγώ, πολύ καλός για να λύθω. Οπα! Όχι τώρα, φίλε. Όχι τώρα, φίλε. Όχι να χάσω από rival. Εντάξει, το δικήσω τώρα γιατί κατάλαβα ποια είναι η κολοστροφή. Είχε πάει και ταχύτητα από την πρώτη ευθεία. Α, κατάλαβα τι έκανε. Στο δεύτερο γύρο είχα σπάσει τα αντικείμενα. Κάτι που εγώ δεν είχα. Λοιπόν, collect rewards. Convenio, no thanks. Και τώρα μου μένει το τελευταίο rival. Η άλλη ρώτα για μαλάκα στον Ευαγγελάτο. Ποιος είναι Ευαγγελάτο, σε μια εκπομπή δεν θυμάμαι τώρα. Λέει, έλεγε για τα άτια και για αυτό που είπε η τέτοια, για αυτό που κάνει η NASA τέλος πάντων, να βάζουν φωτογραφίες σε αυτή την παπαριά τέλος πάντων. Και λέει, έλεγε το, είχαν φέρει έναν ο οποίος ασχολείται με αυτά και λέει ότι η ελληνική αεροπορία της Αμερικής τέλος πάντων έχει καταγράψει πολλά περιστατικά. Και τι ρωτάει, Γιάννη, τι ρωτάει, μαλακά. Πώς τα έχουν καταγράψει, λέει, εσύ στα αεροπλάνα, αφού τη γράμμα. Τι να της πεις τώρα, μαλακά. Ωραία, τι να της πεις, απάντησέ μου, τι να της πεις. Ό,τι να είναι. Και τις λέει έχουν ραντάρ, λέει που καταγράφουν, λέει πολλά πράγματα. Κάκουσα και το. Δύο βλακίες σήμερα δημοσιογράφων. Δεύτερη βλακία με αυτό που έγινε με τις πλημμύρες.
Για πες μου, ο κεντρικός παρουσιαστής από αυτούς τους μεσημεριανούς. Λέει στο ρεπόρτερ, για πες μου, τα σχολεία τελικά θα ανοίξουν? Όχι, λέει, τελικά έχουν πάρει παράταση. Σε κοπέλα το παυτό, δημοσιογράφος, άντερ. Τι κάνει, γιατί δεν ανοίξουν, δεν ανοίγουν τα σχολεία? Δεν μπορεί να γίνει, λέει, τηλεργασία. Τηλεμάθηση, τέλος πάντων αυτό. Του λέει δημοσιογράφος, λέει, πώς να γίνει, λέει, αφού αρχικά δεν μπορεί να φτάσει στο σχολείο καθηγητές για να ξεκινήσει. Δεύτερον, δεν έχουν, λέει, ρεύμα. Τρίτον, δεν έχουν ίντερνετ σε πολλές περιοχές. Και του πω, αγόρι μου, πού ζεις, έχει πλημμυρίσει, να πούμε, όλη περιοχή. Ναι, τι ρε, να γίνει τηλεμάθηση. Μαλάκα, αυτοί έχουν σπουδάσει, δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιήσεις σπουδές του για να σκεφτείς. Εντάξει. Σήμερα έχω ακούσει δύο μπαρούφες από δημοσιογράφους, δύο μπαρούφες μεγάλες. Χορεύει το όχημα αυτό, δεν θα βγει. Μην τίποτα άλλο, αν ακουμπήσω ίσα ίσα τη χάρκη θα μου το βγάλει... Δεν πιάνει. Ίδιο μάρκα έκανε για αυτό το αυτοκίνητο, αλλά έχει βγει και σε χωριάτικο. Έχει και το χωριό το ίδιο. Ωραία μπροστά στη μωρή. Έγινε και αυτό. Οπότε τελειώνω όλα τα οποία είναι του main game με χίλια ζώδια. No thanks. Το πήρα και αυτό. Οπότε τώρα φεύγουμε για να πάμε στα DLC. Τα τέσσερα πράγματα που έχουμε να κάνουμε. Δύο αγώνες και δύο PR αντίστοιχα. Ένα και ένα στο καθένα. Πάμε πρώτα στο πρώτο DLC, το Rally. Το πρώτο είναι, νομίζω, να κάνεις drift. Το θέμα είναι με τι θα κάνεις drift. Θα κάνει ένα θέλει S2. BMW M3-97. Αλφα. Πόσο ήρθε. BMW. Μισό λεπτό, κάτι διάβασε καλά εγώ μάλλον. Είτε διάβασε, είτε έχω τα μάξι. BMW M3 του 97, σωστά διάβασε. Α, το έχω drift car αυτό. Κάποτε είχε γίνει κάτι και το έχω φτιάξει drift car. Μα το Θεό, πραγματικά δηλαδή. Σώθηκα. Και αλφα κιόλας. Άρα έχει μπει ξανά challenge αυτό. Λοιπόν, 125.
Δεν το βλέπω καλά να γίνεται αυτό. Εντάξει, λογικά να μην το κάνω. Άλλαξα τα λογικά τα και δεν μπορώ να αποδώσω το ίδιο. Και εννοείται, δεν πιάνει. Γιατί πολύ απλά θέλει για τον Μπούτσο. Να περιμένεις κανένα χρόνια να κάνει reset για να ξαναμπείς. Δεν το έκανα για τόσο γαμημένο λίγο. Από τη μαλακία τους μέσα από τους δέρνες. Και πάω και στο δεύτερο. Το hot hat C. Πρέπει να περιμένουμε το στανιό δηλαδή. Αλλιώς. Σι κατηγορία, παιδιά. Παιδιά, σοβαρευτείτε. Κάτσε να αλλάξω τώρα. Ούτε εδώ με βολεύει. Ούτε εδώ με βολεύει. Γάμο την πουτάνα σου μέσα. Το βάζω κάτω εδώ, ξεμπερδεύουμε όπως ήταν. Ένα λεπτό ακόμα. Turn around when it is safe to do so. Και ό,τι έχω τώρα από αμάξια, ας ευχηθούμε ότι θα είναι καλοί οι παίκτες και οι άλλοι. Recalculating route. Και όλα αυτά γίνονται για να μην φάω τώρα και τις τρεις πίστες στη μάπα. Τι αγώνας είναι, για να δω. Road το βγάζει. Α, είναι αγώνας σε δρόμο. Σαμαράκια αυτά, καινούργια. Retro Hot Hats C. Κάτι θα έχω λογικά. Θέλω να πιστεύω. Τα νυχτερινά είναι αυτά. Σου πάω κάνα έτσι για τη φάση μου ακόμα. Άντε Fine Session 100 χρόνια. Θα μου πεις και πες να μπει να παίξει. Φουφ.
Finding a session, co-op session. Άντε, άντε, άντε. Άντε, πούστε. Find a session ακόμα. Κοίτα, πούστη, κοίτα, πούστη φωνιά. Βες μου. Βες μου. Πρώτη φορά μου έχει συμβεί τώρα να κάνει το show, να κάνει funny session. Γίνεται, ρε παιδιά. Τι έγινε, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, τι γίνεται. Για να το ξαναδώσω πάλι, λες. Ή αυτό ή δεν παίζει κανένας. Ναι, μπορεί. Join session. Λογικά θα είμαι εγώ με ένα ακόμα, δεν νομίζω να είναι πολύ. Για να δούμε πώς θα είμαστε. Στοίχημα εγώ αν να είμαστε αντί δύο. Δεν το βλέπω να είναι πολύ. Εκτός αν αργούσε γιατί ήθελε να κάνει παραπάνω άτομο μάζοξ. Εκτός αν είναι αυτό, θα το δούμε στην πράξη. Τώρα κάτσε κατηγορία τώρα. Το δικαιολογώ. Και DLC και εσύ. Άλλοι δύο. Τρία άτομα. Αυτό ήταν ο λόγος, αυτό που είπες, Γιάννη. Ένας ακόμα πρέπει να είναι καλός όμως. Ένας ακόμα. Α, ένας είναι level 8. Ένας level 2 και εγώ 3. Ένας Honda, ένας Peugeot, ένας Renault. Λάξον είναι κομπλέσιον με ποσοστό το πρώτος αγώνας, δεν είναι με γύρους.
Ωε, πούστη, έπεσε κάτω στον καημό άλλος, ρε. Και όσο είναι τελευταίος. Τι μαλακή έκανε, ρε. Σε ευχηθώ θα μείνει τρίτος άλλος. Πρώτος, δεύτερος. Α, έκανε το τέτοιο, το rejoin γρήγορα και μπήκε πάλι. Εντάξει, το πήραμε το πρώτο μάτς. Τώρα πάμε στο δεύτερο. Άλλος τελευταίος πάλι έρχεται. Τι ήταν αυτά τα πράγματα, ρε μαλά. Ευτυχώς είναι κομπλέσιον. Και οι πίστες είναι ψηλοανθρώπινες αυτές που το έχουμε εδώ. Το βλέπω. Δεν έχουν, ξέρω, περιεσιακές συνθήκες και αλλαγές. Θεματίσαμε, πολύ καλός αγώνας.
Το οποίο αμάνετα το δεύτερο. Κάτι χτύπησα λίγο εκεί με τον πρώτο που ξαφανίστηκε ξαφνικά πάνω στη γέφυρα. Και ένα DLC ακόμα και τέλος. Ωραία και αυτό. Πάλι drift έχει. Πρέπει να λέγαμε τι σου έπιασε με τα drift σήμερα. Πάμε στο Hot Wheels. Το Hot Wheels είναι και πιο μαλακισμένο με drift. Τώρα μην έχει καμία απέτηση με συγκεκριμένο αμάξι το θέμα και το Hot Wheels. Να είχα ένα S2 γενικό. Για να δούμε. Το Hot Wheels γενικά το έχουν λίγο πιο παρατημένο από το. Μη σου σβήσει. Πρόσεχε, μη σου σβήσει. Λοιπόν, seasonal και PR. BMW M3 του 97, αυτή που οδηγούσα. M130. Πού ξεκινάει αυτό τώρα, με τα τοξάκια. Κυκλώνεις το, Γιάννη, το τέτοιο, κυκλώνεις το κουτί και δεν σου βγάζει τη διαδρομή, δεν μπορεί να τη δεις. Ναι. Από εδώ ξεκινάει, τώρα τι να σου πω. Κατάλαβα, κατάλαβα. BMW του 97. Το σαπάκι αυτό βασικά. Και θέλει 130. Δεν καταλαβαίνω που πάω, δεν καταλαβαίνω. Πού πάω. Έχω κάποιο πρόβλημα εγώ, Γιάννη, στο βίντεο. Ή δεν μπορώ να καταλάβω. Καταλαβαίνεις εσύ με βλέπεις. Όχι, αλλά δεν το ξέρω αυτό το DLC και λες. Ναι, αλλά η κατεύθυνση του ξεκινήματος δεν πρέπει να είναι να φαίνεται κάπου. Έχω βάλει road. Πού πάει το road. Πώς κατά πηγαίνει το γάμο. Αυτό μάλλον εδώ πρέπει να είναι και πρέπει να βγαίνω τώρα, πρέπει να μπαίνω. Είναι κακοτεχνίες αυτά, αφού κακοτεχνίες. Και κάνω κανένα άλλο, δηλαδή. Κοντά είσαι. Μα, πραγματικά, πού να φανταστώ, δεν ξέρω. Άιντε να ξέρω νομίζεις. Δεν γίνεται, μαλάκα. Season complete. 130 δεν ήθελε. Όχι. Το κάνω. Εντάξει, νόμιζα 130 τι θέλει. Πάω στο τελευταίο, άντε να πάει. Άστον Μάρτιν Αλφα. Ό,τι έχω, έχω. Γεια σας, φύγαμε. Κουράστηκα. Ό,τι έχω, φύγαμε. Άστον Μάρτιν Αλφα. Άστον Μάρτιν, πιάσον άλλον.
Ο έμπουστης, κατά είναι τα μαξιά που έχω. Θα σκουβαλήσεις. Έχω ένα, αλλά δεν κρατάει καθόλου μου στις στροφές. Τώρα θα τάξω με αυτό και τι γίνεται. Θα μου πεις το Hot Wheels είναι, τι μου λες και εσύ τώρα, Βασίλη. Όλα μόνο να τρέχεις τελεία, αλλά εντάξει, θα στρίβω στους τείχους πάνω. Τώρα, φαινάζει να πούχει. Είναι, θα με κουβαλήσουν και λίγο, αλλά εντάξει, δεν είναι το σαπάκι εννοώ, εντάξει. Έχει τα επιταγήνες και αυτά. Με τις στροφές έχει λίγο θέμα. Λίγο θέμα, δεν φρενάει απλά. Κάτι, κάποιο challenge θα κάνει αυτό, γι' αυτό δεν έχει με το κουβάλι φρένα. Αλλά πας εδώ στον τοίχο και φρενάει μόνο. Για ναι, ο ήχος μου ακούγεται κόβεται. Τι ακούς κάτω. Ακούγεται, ακούγεται. Και δεν έχω βάλει ούτε αεροτομή. Ούτε αεροτομή. Ας θα... Α, δούμε, θα δούμε. Μπεις φάλι, θα κάνω 100 χρόνια να μου κάνει fine session και εδώ. Μαλάκα, δεν πρέπει να βρεις κανείς. Το έχουν παρατήσει όσο πολύ. 8 του μήνα βγαίνει το έσυ, 8 του μήνα είπαν ότι... Ή το Οκτώβριο, το Οκτώβριο 8. Κύριε, το Οκτώβριο. Το Early Access. Μπορεί να το δώσουν πιο νωρίς σε κάποιους, αλλά δεν είναι ακόμα δεν. Και πάλι το Fine Session σε γλιτώνει μια πίστα έτσι κι αλλιώς λιγότερο από να την παίξεις. Ναι, ναι, σε γλιτώνει, πρέπει να πας. Θεωρητικά πάνω, εντάξει. Ναι, σήμερα είναι πολύ πεσμένος ο κόσμος, Παρασκευή και εσύ. Δεν ξέρω τι έχει. Και δεν βρήκε, είδες το προηγούμενο, βρήκε δύο άτομα. Και το κεφό. Και δύο χάλι χάλι. Starfield. Ναι, σίγουρα το Starfield θα έχει τραβήξει πολλά άτομα, ρε. Να μην μπαίνουμε. Πέστε co-op για το Starfield. Όχι, Bethesda. Μόνος θα παίζει δηλαδή, ε. Το Starfield έχει αδειάσει τα πάντα. Θα τα διάζει για πολύ καιρό. Για χρόνια. Μέχρι να βγει το GTA βασικά και να τα ξαναδιάσει πάλι όλα. Τι λέει η Rockstar, τι λένε αυτοί. Εσύ βγάζουν ακόμα λεφτά από το GTA 5. Δηλαδή εσύ πιστεύεις το έχουν φτιαγμένο και απλά και μόνο από το παρένα. Ε, ναι. Πού πω, αλλά δεν πιστεύω ότι βρίσκεται να πει. Τώρα έκανε το μόλις, αλλά δεν θα είχε, δύο αμάξια θα είχε. Σίγουρα.
Ναι, δεν το θυμάμαι ποτέ. Αυτό που έγινε σήμερα στο lobby, τα δύο, όχι το main game, εντάξει, το main είναι πιο πολύ. Εντάξει, το έχουν όλοι τώρα, είναι Game Pass, αλλά τα DLC γενικά τώρα ζωήστηκε. Άλλη φορά τα DLC, αν δω ότι συνεχίζεται, θα τα παίζω ένα-ένα, αναγκαστικά. Όπως κάνα παλιά. Εγώ και ένας ακόμα είναι, ε. Ένα άτομο μου βγήκε. Άλλος ένας κακομύρης πρέπει να κάνει τα challenge. Πρέπει να αποδώσω εγώ βασικά, κατάλαβες τώρα. Μου λες να κουβαλήσω, να κουβαλήσει. Αν δεν κουβαλήσει δεν πρέπει να παίξω εγώ. Να δούμε τώρα γιατί τόσο βαρεύει το πράγμα εδώ, δεν υπάρχει περίμενο κουβάλιμα. Φρένο δεν έχω εγώ. Πρέπει να κοιτάω κατά το χάρτη. Αν κοιτάξει πολλά φαίνεται. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα, δεν είναι καν Food Wizard. Μα τα έχεις και χωρίς Food Wizard, εντάξει, από τα Food Wizard έχουν τεράστια Food Wizard και βοηθάνε περισσότερο. Καλά, αυτό να ξέρεις Γιάννη, ίσχυε πιο πολύ στο Food Wizard στο Rise of the Tomb. Στο 3 αν δεν κάνω λάθος δεν μπορείς να οδηγήσεις. Α, δεν είναι λάθος. Α, εδώ δεν είναι τόσο. Εξαιρετικός είναι καθώς καλός. Yes. Τελικά εγώ το πήρα το μάτσο. Το πήρα εγώ. Εντάξει, δεύτερο βγήκε. Ενώ το πήρα εγώ, τελικά εγώ που είπα ότι πρέπει να κουβαληθώ, το πήρε νίκη σε κορίτσι. Μια μάξη που τα φρένα του να πούμε τα έχω παραγγείλει και δεν έχουν έρθει. Λοιπόν. Πάμε να κάνουμε πάνω και το δεύτερο αγώνα να ξεμπερδεύουμε. Σταματήστε να μου δίνετε λοταρίες. Δεν θέλω άλλες. Έτοιμα στην Τερθέν. Δεν θέλω άλλη λοταρία. Φτάνει. Απευθείας γκίφς άλλους. Χιόνια έχει τώρα εδώ πάνω. Βλέπω πολύ άσπρο. Γιάννη, βάλαν ένα χώρο. Άγουνε γελάσεις, δεν στο φόρτσα, δεν στο είπα, είναι οι έλλειπες. Λέει, ένα σημείο το οποίο είναι κενό. Σαν να λάνα κενή τίποτα, σαν να είσαι σε... πρώτη εβδομάδα που τον είχε βάλει ένα κενό και τον Θεό. Έχω ξέρει κάποιο πράγμα και μπαίνεις. Okay. Τι είναι αυτό τώρα, τι σκέφτηκαν τώρα και το κάνω αυτό. Α, κατάλαβα τι σκέφτηκαν. Ας πούμε, σκέφτηκαν. Επειδή έχουν μέσα να φτιάξει event lab, σκέφτηκαν ότι από να εμποδίσουν παίκτες, να τους κάνουν ένα κενό χώρο που να μπορούν από κενό να φτιάξουν πράγματα μόνοι. Αυτό εγώ πιστεύω, γι' αυτό το βάλανε πιστεύω. Μπορεί, ναι. Να μην επηρεάζει το χάρτη, ίσως είναι και προγραμματιστικό. Για να μην επηρεάζει το πόλεμο. Πως το είναι μέσα από την πίστα.
Γιατί δεν μπορώ να πιστέψω κάτι άλλο. Λίγο αργό είναι τα μάξι, τι μου φαίνεται. Δύο γύρω είναι. Α, ωραία το σύμπι. Εδώ δεν θα στρέψω ποτέ. Κάτω πες αδερφέ, θα ανέβεις πάνω στο βουνό τώρα. Εντάξει, ωραία, αυτό το πήγε έτσι. Πω ρε μαγκα, 2,5 λεπτά η πίστα ρε μαγκα, εντάξει τώρα, ένας γύρος, εδώ και 20. Παράδεικτο φίλε, 3 ώρες για όλες τον τσάρτη. Μόνιμο και έτσι, μόνο πρόβλημα πάνω από 2,5 ώρες, κάπως έχει τρέξει καλό τα τσάρτη. Το χέρι πόσο σου παίρνει Γιάννη στο περίπου να κάνεις όλα? Ναι, άμα το χέρι δεν μπορούμε να κρίνουμε, γιατί έχει... multiplayer, το οποίο άμα είσαι καλός θα κάνεις γρήγορα. Άμα είσαι καλός μπορεί να τα διώσει και σε μισή ώρα. Άμα είσαι απάντως. Άρα έχει να κάνει μάδα. Θεωρητικά με την ικανότητα που έχω στο... το Forza, άμα ήταν το Forza στο τέτοιο, τότε ένα και εγώ μπορεί. Όχι, δεν ισχύει. Το Forza δεν έχει... Δεν βάζει challenges στα δύσκολα. Τα δύσκολα είναι αυτά που παίζεις με άλλους παίχτες. Μπορείς να παίζεις όλα συνεργατικά. Άμα σου βάζει, ξέρω εγώ, να νικήσεις ένα από αυτά τα free for all, θα ήταν πιο μαλάκα, ο ύπνος ότι μόνο θα σε πάρει. Τέλος, αλλάξει ευτυχώς. Το τερματίζω αυτή εδώ. Το reward μου δίνει και τέλος. Ή κάπου εδώ τελειώνει το live. Αν τα reward τώρα μου δίνει. Τα έκανα όλα. Το παίρνω και αυτό. Μου δίνει και τα αμάξια της Series 1. Ωραία. Ο car collection και εδώ. Επιστρέφω μόνο στο warm up. Στο world map για να πάω στο κεντρικό σημείο. Τα έχω κάνει όλα τα challenge. Κουράστηκα.
Κουράστηκα. Δεν κουράστηκα τόσο πολύ όσες άλλες μέρες, παρόλο που, που γκρίνιαζα πολύ. Αλλά εντάξει, δεν ήταν και τα, από τα πιο ωραία challenge που έχουμε παίξει γενικά. Γενικά πολύ υποβαθμισμένο αυτή η εβδομάδα. Πατάω star. Campaign, έχουν μείνει τα ημερήσια και αυτά, εντάξει, δεν είναι κάτι άλλο, έχουν ολοκληρωθεί όλα. Οπότε το ανανεώνουμε το ραντεβού, να είμαστε καλά. Θα πω κάτι, μάλλον επειδή ξεκινάω ένα σεμινάριο, μάλλον δεν θα μπορώ να μπαίνω Πέμπτες για αρκετό καιρό. Οπότε θα παίζω Παρασκευή ή Σάββατο, ανάλογα τώρα να μιλάω και με τον Γιάννη, οπότε έχει χρόνο. Ναι. Γιατί δεν προλαβαίνω, δεν θα προλαβαίνω Πέμπτες, με 6-9 θα έχω μάθημα. Οπότε χαιρετάμε, έτσι κι αλλιώς τώρα μεταξύ μας, μεταξύ. Εντάξει, ποιος χαίστηκε για το Forza. Okay, οπότε okay. Καλή συνέχεια, τα λέμε, χαιρετάμε. Πάγια, πάγια.